Πάτι απλό, ένα μόνο πάτι οδήγησε στενό στον Γολγοθά και τον Χριστό. Αν γίνει όμως Χριστός, λοιπόν, το πατρό Κοσμά, με τη βοήθεια του Θεού βρίσκεται κοντά σας για να σας κρατήσει συντροφιά για δύο περίπου ώρες. Σήμερα το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε είναι ένα θέμα το οποίο εσείς με παρακαλέσατε προσωπικά, πάρα πολλοί από εσάς, να το θίξω και να το συζητήσουμε, διότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους, ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο και, όπως θα δούμε, ένα θέμα το οποίο βέβαια έχουμε αναφερθεί και σε παλαιότερες εκπομπές. Και θα αναφερθούμε και σήμερα κάπως διεξοδικότερα. Εν πρώτης, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα ήθελα να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ εκ βάθους ψυχής για τα πολλά τηλεφωνήματα τα οποία δεχόμεθα καθημερινά και τα συγχαρητήρια για την εκπομπή μας, για την αθρώα προσέλευση πολλών από εσάς εις τον σύλλογό μας, εις τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, στην Τωσίτσα 1Β. Με συγκινούν ιδιαίτερα αυτή η ζεστασιά και αυτή η αγάπη η οποία δείχνεται και προς την εκπομπή μου αλλά και προς εμένα τον Ανάξιο. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και σας ευχαριστώ με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ εκ βάθους ψυχής και υπόσχομαι ότι με τη βοήθεια του Θεού όσο μπορώ θα βρίσκομαι κοντά σας, θα απαντάω στα ερωτήματά σας, θα συζητάμε θέματα τα οποία εσείς μέσω τηλεφώνου ή μέσω προσωπικής επαφής μαζί μου θα μου προτείνετε και όσο μπορώ με τη βοήθεια του Θεού θα ανταποκρίνομαι προς τις απαιτήσεις σας. Επίσης, ακόμα αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προηγούμενη εκπομπή, για τα εκατοντάδες, θα έλεγα χωρίς υπερβολή, τηλεφωνήματα τα οποία δεχθήκαμε, για την προηγούμενη εκπομπή την οποία είχαμε με τον πατέρα, με τον Πανοσολογιώτο, τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Νεκτάριο Μολατσιώτη. Όντως, ξεπέρασε κάθε, θα λέγα, προσδεκόμενο τα τηλεφωνήματά σας και οι επισκέψεις σας προς το Σύλλογο και οι εγγραφές σας προς το περιοδικό και του Πατρός Νεκταρίου Ορθόδοξη Μαρτυρία αλλά και το δικό μας περιοδικό, ο Πατρόκος μας. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία θερμή παράκληση την οποία μου κάνατε να γίνει επανάληψη της εκπομπής αυτής, ιδιαίτερα της εκπομπής του Πατρός Νεκταρίου, σας υπόσχομαι ότι θα γίνει στο εγγύς μέλλον, διότι αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο λόγω ελήψεως χρόνου του καναλιού του κυρίου Λεβέντη, το κανάλι 67. Σας υπόσχομαι λοιπόν ότι στο εγγύς μέλλον θα γίνει επανάληψη αυτής της εκπομπής που είχαμε την προηγούμενη Κυριακή με τον πατέρα Νεκτάριο Μουλατσιώτη. Ας έρθουμε όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στο σημερινό θέμα της εκπομπής μας, που θα είναι όπως εσείς με παρακαλέσετε και μου ζητήσατε, εν ώψη και της μεγαλειώδους συγκεντρώσεως που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στο πεδίο του Άρεως, που δεν είναι άλλο το θέμα από τις νέες ταυτότητες και τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων. Σήμερα θα ήθελα να κάνω έτσι μία πιο διεξοδικότερη αναδρομή, να δούμε το θέμα κάπως πιο βαθιά, πώς ξεκίνησε και πώς έφτασε σήμερα και γιατί δεν πρέπει να δεχθούμε και να αποδεχτούμε τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων ή η αδήποτε άλλη ηλεκτρονική κάρτα παρεμφερεί με τις δύο προηγούμενες. Το θέμα, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, ξεκίνησε το 1986, το θέμα των νέων ταυτοτήτων, όταν εψηφίστηκε από την τότε Βουλή των Ελλήνων επί κυβερνώντος κόμματος ΠΑΣΟΚ το περί νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Ήταν ο νόμος, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, ο 1599 του 1986. Δυστυχώς, το τόσο πολύ αυτό σημαντικό και καυτό θέμα που αφορά, όπως είδαμε σε άλλες εκπομπές μας, το ηλεκτρονικό φακέλωμα των Ελλήνων και το σφράγισμα με το 666, το τόσο λοιπόν σπουδαίο και καυτό θέμα, δυστυχώς εψηφίστηκε στο θερινό τμήμα της Βουλής, που ως γνωστόν, κατά την θερινή περίοδο, οι βουλευτές απουσιάζουν
και ήταν γύρω στους 30 μόνο βουλευτές την περίοδο εκείνη. Λοιπόν, εψηφίστηκε στο θερινό τμήμα της Βουλής το 1986, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και μάλιστα με την διαδικασία του κατεπήγοντος. Τώρα, ποιος ο λόγος, νομίζω ότι ο έχουν νουν και ο έχουν ότα ακούει να κουέτο. Ποιος ο λόγος, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να ψηφιστεί ένας τόσος πολύ σπουδαίος νόμος που αφορά, όπως θα δούμε, το φακέλωμα, το ηλεκτρονικό φακέλωμα, το άνευ προηγουμένου ηλεκτρονικό φακέλωμα των Ορθοδόξων Ελλήνων και το σφράγισμα με το 600 και με τον επάρατο αριθμό 666, ποιος ο λόγος να περάσει με την διαδικασία του κατεπήγοντος, δεν γνωρίζουμε και φυσικά ούτε κι εσείς. Αλλά επειδή όμως δεν είμαστε και τόσο χαζοί όπως θέλουν να πιστεύουν ορισμένοι, νομίζω ότι είναι ευνόητο σε όλους μας, γιατί ακριβώς πέρασε με την διαδικασία του κατεπήγοντος. Για τον λόγο ότι δεν ήθελαν να μυριστούν οι Έλληνες, να πάρουν είδηση ότι ψηφίζεται αυτός ο νόμος, να αντιδράσουν και να θεωρηθεί η εφαρμογή του νόμου 1599 του 1986. Η τότε αντιπολίτευση, που ήταν η Νέα Δημοκρατία, καθώς επίσης και το ΚΚΕ, αντέδρασαν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, για τον νόμο αυτό, διότι τον θεωρούσαν αντισυνταγματικό και νόμο ανελεύθερο. Αντισυνταγματικό και ανελεύθερο. Η τότε λοιπόν αντιπολίτευση της Νέα Δημοκρατία, καθώς και το ΚΚΕ, αντέδρασε και δεν δέχτηκε να ψηφιστεί ο νόμος αυτός, διότι τον θεωρούσε, επαναλαμβάνω, αντισυνταγματικό και ανελεύθερο. Βέβαια, μετά που ανήλθε στην εξουσία και η Νέα Δημοκρατία, εξέχασε όλες αυτές τις αντιδράσεις και όλα αυτά τα οποία είχε πει τότε το 1986 μέσα στην Βουλή, τα οποία υπάρχουν μέσα στα πρακτικά της Βουλής. Ξέχασε λοιπόν όσα είπε και ήρθε η ίδια να κάνει αναθεώρηση και αναπροσαρμογή του νόμου 1599 με τον νόμο 1988 του 91. Και ο νόμος 1988 του 91, που έγινε τροποποίηση του προηγούμενου νόμου 1599 του 86 από τη Νέα Δημοκρατία, έγινε και αυτός, και αυτή η τροποποίηση, πάλι εις το θερινό τμήμα της Βουλής και πάλι με την διαδικασία του κατεπήγοντος. Μάλιστα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τότε, κατά αγαθή συγκυρία θα έλεγα, έτυχε να παρευρίσκομαι και εγώ προσωπικά μέσα στην Βουλή εκείνη την ημέρα που ψηφιζόταν αυτός ο νόμος, που γινόταν μάλλον η τροποποίηση αυτού του νόμου. Παρευρισκόμουν και εγώ εκείνη την ημέρα, επαναλαμβάνω, στην τροποποίηση του νομοσχεδίου του 1599 του 86 και παρακολούθησα εκ του σύναγγης όλα αυτά τα οποία υπόθησαν γύρω από το θέμα των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Πριν έρθουμε στο τι υπόθησαν και το τι είπαν ήδη οι βουλευτές, τα οποία είναι γραμμένα και υπάρχουν στα πρακτικά της Βουλής και τα οποία θα σας αναγνώσω αμέσως μετά, θέλω να κάνω κάποιες έτσι αναδρομές, κάποια αναδρομή για το πώς αντέδρασαν τότε, όλο αυτό το διάστημα, οι Ορθόδοξοι Έλληνες, η Εκκλησία, οι πιστοί. Δυστυχώς τότε, με τα λύπης μου το λέω αυτό, οι αντιδράσεις από την Εκκλησία ήταν ή το ανύπαρκτες. Δεν υπήρχε καμία αντίδραση για το τόσο σπουδαίο, για το τόσο καυτό αυτό θέμα των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Οι αντιδράσεις ευτυχώς υπήρξαν πολύ λίγες και θα έλεγα έτσι υποτονικές κατά κάποιο τρόπο, μόνο από λίγους ευσεβείς και πιστούς χριστιανούς, από κάποια ορθόδοξα χριστιανικά σωματεία και συλλόγους, οι οποίοι έχοντας τα πνευματικά στον κεραίας κάπως πιο ανεπτυγμένας από όλους τους άλλους, αντελήφθησαν δια τον επικείμενο έσχατο κίνδυνο, τον οποίο διέτρεχε η Ελλάδα και οι Ορθόδοξοι Έλληνες, και άρχισαν να αντιδρούν με διαμαρτυρίες, με συγκεντρώσεις, με φυλάδια στα οποία εξηγούσαν όλη αυτή την κατάσταση, με περιοδικά, με γραπτό και προφορικό λόγο. Τότε
δεχθήκανε και δεχθήκαμε και εγώ μαζί πολλές, θα λέγαμε, εναντιώσεις. Δεχθήκαμε την γενική κατακραυγή πολιτείας και εκκλησίας, δυστυχώς, με πολλούς άσχημους και βαρύς χαρακτηρισμούς, όπως παραδείγματος χάρη φανατική, φανατισμένοι, ότι δεν ζούμε στον μεσαίωνα, ότι είναι φαντασιόπληκτοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται τα πράγματα, ότι είναι αντιχριστιολόγοι και πολλούς άλλους διάφορους βαρύς χαρακτηρισμούς. Και με λίγα λόγια και η πολιτεία και η εκκλησία τότε, δυστυχώς δεν είχαν αντιληφθεί τον κίνδυνο, τον μεγάλο αυτό κίνδυνο, και νόμισαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και κανένας κίνδυνος. Ευτυχώς όμως για μας, τους Ορθοδόξους Έλληνες, που ορισμένοι άνθρωποι είχαν αντιληφθεί αυτόν τον κίνδυνο, τον μεγάλο κίνδυνο, αντέδρασαν και κατόρθωσαν με την βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες όλων των Αγίων να ματαιώσουν αυτή την εφαρμογή του νόμου 1599-86 μέχρι τη σήμερα, όπως βλέπουμε και όπως έχουμε διαπιστώσει, ακριβώς χάρη στην δυναμική αντίδραση, έστω αυτή την ολίγη, έστω αυτή την μικρή, έστω από αυτούς τους ολίγους χριστιανούς, πιστούς όμως χριστιανούς, για το τόσο πολύ σπουδαίο θέμα. Και πέρασαν τα χρόνια με πάρα πολλές διαμαρτυρίες και πάρα πολλές συγκεντρώσεις, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και φτάνομαι το 91, που πλέον αρχίζομαι να διαπιστώνομαι ότι όχι μόνο φαντασιόπληκτοι δεν ήμασταν, όχι μόνο ηλίθιοι δεν ήμασταν και δεν σκιαμαχούσαμε σε πράγματα οποία δεν υπήρχαν, για πράγματα οποία δεν υπήρχαν, αποδείχθηκε ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είχαν δίκιο που φώναζαν και διαμαρτυρόντουσαν, και πραγματικά υπήρχε κίνδυνος, όπως θα δούμε, και σφραγίσματος του με τον επάρατο αριθμό του 666, αλλά και κίνδυνος ηλεκτρονικού φακελώματος. Σας είχα πει προηγουμένως, όταν άρχισα την ομιλία μου, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι η ίδια η τότε αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία του 1986 και το ΚΚΕ αντέδρασε, διότι ο νόμος ήταν αντισυνταγματικός και ανελεύθερος. Διότι υπήρχε αστυνόμευση των πολιτών, θα υπήρχε το λεγόμενο ΕΚΑΜ, ο ενιαίος κωδικός αριθμός Μητρώου, επαναλαμβάνω, ΕΚΑΜ είναι τα αρχικά των λέξεων, ενιαίος κωδικός αριθμός Μητρώου. Δηλαδή, θα υπήρχε ένας αριθμός ενιαίος για κάθε Έλληνα. Αυτός ο αριθμός θα υπήρχε στα κομπιούτερ και στα αρχεία πληροφοριών και της Ελλάδος, αλλά και όλων των άλλων κρατών. Στην αρχή της ΕΟΚ, μια που ανήκουμε πλέον δυστυχώς στην ΕΟΚ, και αργότερα σε όλα τα άλλα αρχεία όλων των άλλων κρατών και υπήρων, σύμφωνα με τις προφητείες και σύμφωνα με το ότι θα έρθει ο Αντίχριστος και θα κάνει ένα παγκόσμιο κράτος, μια παγκόσμια δικτατορία, και θα ελέγχει τα πάντα. Οπότε για να γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να έχει στα χέρια του όλα αυτά τα στοιχεία και όλα αυτά τα σύγχρονα επιτεύγματα για να μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή και ώρα όλους τους πολίτες όλων των χωρών και κρατών. Θα υπήρχε λοιπόν ένας ενιαίος κωδικός αριθμός Μητρώου. Θα καταργόταν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, όλοι οι άλλοι αριθμοί Μητρώων, σιγά σιγά βέβαια και σταδιακά, και θα ερχότανε κάποια στιγμή που θα αποκτούσαμε όλοι ένα ενιαίο αριθμό για όλα τα πράγματα, για όλα τα προσωπικά μας έγγραφα. Όπως έλεγε μέσα ο νόμος 1599 του 86, ότι η ταυτότητα, τουλάχιστον τότε, με τον νόμο αυτό, θα αντικαθιστούσε το διαβατήριο, θα αντικαθιστούσε το εκλογικό βιβλιάριο, θα αντικαθιστούσε το βιβλιάριο υγείας, θα αντικαθιστούσε τον αριθμό δημοτολογίου, θα αντικαθιστούσε πάρα πολλά πράγματα, πολλά προσωπικά μας έγγραφα, και σιγά σιγά θα αντικαταστούσε τα πάντα
και θα υπήρχε μόνο μία κάρτα, μία ταυτότητα παραδείγματος χάρη, η οποία ταυτότητα αυτή, με την οποία ταυτότητα δεν θα μπορούσε κανείς να κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή, οποιαδήποτε αγοροπολισία, αν δεν είχε αυτή την κάρτα. Δηλαδή, ολοφάνερα πλέον και ξεκάθαρα θα πραγματοποιόταν, θα επαληθευόταν η προφητεία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του αγαπημένου μαθητού Κυρίου μας, ότι ουδείς θα δύναται πωλήσει ή αγοράσει ή μη ο έχων το χάραγμα τον αριθμό του θηρίου του 666. Αντέδρασαν λοιπόν τότε η Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ, διότι ο νόμος αυτός ήταν αντισυνταγματικός και ανελεύθερος. Για να έρθει μετά η ίδια η αντιπολίτευση τότε, η Νέα Δημοκρατία ως κυβερνών κόμμα το 1991, να επιβεβαιώσει και να κρατεώσει το νόμο αυτό του 1599 και να θετήσει όλες αυτές τις υποσχέσεις και όλα αυτά τα λόγια τα οποία είχε πει τότε μέσα στην Βουλή των Ελλήνων. Βέβαια, για τα μάτια του κόσμου, για να ρίξεις τάχτη στα μάτια του κόσμου, μετά βέβαια από πολύ έντονες πιέσεις που είχε δεχθεί και από την Εκκλησία της Ελλάδος και από πολλούς πιστούς και από πολλά χριστιανικά σωματεία και συλλόγους, διότι κατά την διάρκεια αυτή των 5 ετών, όταν πλέον άρχισαν να φαίνονται τα πράγματα κάποιος πιο ξεκάθαρα και να παίρνουν κάποια ροή, άρχισαν πολλοί από τους χριστιανούς να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο, αυτόν τον επικείμενο κίνδυνο, και πάρα πολλοί ιερείς και μοναχοί, αλλά και ιεράρχες, και άρχισαν όλοι τους σιγά σιγά να αντιδρούν και να κάνουν διάφορες κινητοποιήσεις και ενημερώσεις για το θέμα αυτό. Οπότε λοιπόν δεχόμενε η Νέα Δημοκρατία όλες αυτές τις πιέσεις, αναγκάστηκε να τροποποιήσει το 1999 το νόμο αυτό, του 1599, και να μας πει ότι εντάξει, αφού φωνάζετε και αφού επιμένετε τόσο πολύ, θα καταργήσουμε επιτέλους αυτό τον περιβόητο ΕΚΑΜ και το 666. Εδώ ήδη, διότι όπως λέγει και η Αγία μας Γραφή, μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσει, εσκοτίστησε η διάνοιά τους, και ενώ τόσα χρόνια μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει 666, πού το είδατε το 666, μάλιστα τότε ο τότε και είναι εκ λοιπόν Αγαμέμνου Κουτσόγιοργας, είχε κάνει έγγραφη δήλωση προς την Εκκλησία και προς πολλούς άλλους φορείς ότι δεν υπάρχει 666 μέσα στην ταυτότητα. Είναι φαντασία ορισμένων παρανοϊκών και θρησκολήπτων πιστών. Ενώ λοιπόν τότε η πολιτεία, ο Κουτσόγιοργας και πολλοί άλλοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει 666, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος με ηλεκτρονικό φακέλωμα, έρχονται ήδη, αυτοί ήδη οι πολιτικοί, οι ανάξιοι θα έλεγα πολιτικοί, οι οποίοι μας κυβερνάνε δυστυχώς στην συντριπτική πλειοψηφία τους, είναι γνωστό, το έχουμε τονίσει και άλλες φορές και τα έχουμε γράψει και στο περιοδικό μας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλοι, στο Πατροκοσμά που είναι το περιοδικό του συλλόγου μας, ότι δυστυχώς οι πολιτικοί μας κατά την συντριπτική πλειοψηφία των είναι άνδρες φιλόδοξοι και ενόδοξοι, άνδρες οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό, είναι άθεοι, είναι μασόνοι, είναι φιλομασόνοι, είναι ανθέληνες, είναι ταπεινά δουλάρια ξένων συμφερόντων. Δυστυχώς, το γράψαμε γράφους, το έχουμε πει κατά επανάληψη όπου μπορούμε και διαμέσου της εκπομπής μας, της φωνής του Πατροκοσμά, και δεν θα πάψουμε να το λέμε μέχρι ότου ξυπνήσουμε όλοι οι Έλληνες και να δούμε ποιοι κυβερνάνε αυτή τη χώρα, ούτως ώστε μήπως μπορέσουν και έρθουν κάποιες καλύτερες μέρες για την Ελλάδα και για την Ορθοδοξία. Η τότε λοιπόν πολιτική ηγεσία μας κορόδευε και έλεγε ότι δεν υπάρχει 666 και ΚΑΜ. Έρχεται το 1991 και μας λένε οι ίδιοι αυτοί ότι καταργούν το 666 και το ΕΚΑΜ. Και γεννάται, όπως καταλαβαίνετε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, εύλογα το ερώτημα, τι καταργούν. Τι καταργείτε κύριοι πολιτικοί, καταργείτε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Εσείς λέγατε τόσα χρόνια ότι δεν υπάρχει 666, ότι δεν υπάρχει ενιαίος κωδικός αριθμός Μητρώου
και τώρα τα καταργείτε. Πώς καταργείτε κάτι το οποίο δεν υπάρχει? Είναι ποτέ δυνατόν να καταργήσουμε, παραδείγματος χάρη, των θεσμών της δουλείας, εάν δεν υπάρχει δουλεία? Η κατάργηση προϋποθέτει και την ύπαρξη αυτού που καταργούμε. Άλλωστε τι καταργούμε? Καταργούμε κάτι το οποίο ανυπόστατο, το οποίο δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Είναι αστείο και γελίο. Άρα υπήρχε 666. Ήθελα να βάλουν 666 στις νέες ταυτότητες των Ελλήνων. Ήθελα να φακελώσουν όλους τους Έλληνες με τον ενιαίο κωδικό αριθμό Μητρώου. Άρα λοιπόν δικαίως διαμαρτυρόμεθα όλα αυτά τα χρόνια, δικαίως φωνάζαμε, δικαίως κάναμε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, δικαίως κάναμε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις και δικαίως κάναμε ό,τι κάναμε. Αλλά όμως, ας ακούσουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πώς ήδη αυτοί οι βουλευτές και συγκεκριμένα οι βουλευτές, σας είπα και επαναλαμβάνω, εκείνη την μέρα, στην τροποποίηση του νόμου 1599 το 1991, ήμουνα μέσα στην Βουλή και παρακολουθούσα εκ του σύνεγγης όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Και ήταν μια εικόνα, αγαπητοί μου και ψευδείς μου χριστιανοί, φεδρά εικόνα, μια, θα έλεγα, εικόνα την οποία δυστυχώς οι περισσότεροι από εσάς βλέπουν στα τηλεοράσεων, στους δέκτες των τηλεοράσεων του, το τι συμβαίνει μέσα σε αυτή την πολυθρύνητη Βουλή των Ελλήνων. Λοιπόν, ήτανε 25 περίπου με 30 άτομα και ψήφισαν και συζητούσαν ένα τόσο πολύ σπουδαίο και τόσο πολύ σοβαρό θέμα, όπως σας είπα, μέσα σε λίγες ώρες με την διαδικασία του κατεπήγοντος, για να μην προλάβει ο κόσμος και οι Έλληνες να αντιδράσουν. Οι βουλευτές λοιπόν, κύριοι Ανδρέας Λεντάκης, Κοσμάς Φυρίου, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Στρατής Κόρακας, Αναστάσιος Πεπονής, Χρήστος Ροκόφιλος, Παναγιώτης Σκοτεινιώτης, Ιωάννης Βόκος, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου και Γεώργιος Δρής, υπεστήριξαν το 1991 ότι ο νόμος αυτός δεν καταργεί, ουσιαστικά δεν καταργεί τον ενιαίο κωδικό αριθμό Μητρώου. Λοιπόν, και συγκεκριμένα το άρθρο 2 παράγραφο 4 του αρχικού νόμου 1599 του 86, το οποίο αυτό άρθρο έλεγε τα εξής σημαντικά: για αρχεία πληροφοριών στα οποία χρησιμοποιείται ο ΕΚΑΜ εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών και έως τεθεί σε ισχύ ο σχετικός νόμος, δεν επιτρέπεται η διασύνδεση των αρχείων αυτών. Μέχρι, λέει, να ψηφιστεί ένας νόμος, είχαν προτείνει τότε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πριν εφαρμοστεί ο νόμος 1599 του 86 για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, επειδή υπήρχε κίνδυνος μεγάλος για αστυνόμευση και ηλεκτρονικό φακέλωμα των Ελλήνων πολιτών, πρότειναν τότε μερικοί βουλευτές να ψηφιστεί ένας άλλος νόμος, ο οποίος θα προεφύλασε τους Έλληνες πολίτες από αυτόν τον επικείμενο κίνδυνο και το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Δεν επιτρέπεται λοιπόν η διασύνδεση των αρχείων αυτών, είτε μεταξύ τους, είτε με άλλα αρχεία, ούτε η χρησιμοποίηση του ΕΚΑΜ, ενιαίου κωδικού αριθμού Μητρώου, ως κωδικού αριθμού σε άλλα αρχεία προσωπικών πληροφοριών. Η παράβαση της διατάξεως αυτής τιμωρείται με φυλάκιση, έλεγε αυτό το άρθρο, το άρθρο 2 παράγραφο 4 του νόμου 1599 το 86, η παράβαση λοιπόν της διατάξεως αυτής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι βουλευτές που σας ανέφερα προηγουμένως αντέδρασαν και είπαν ότι δεν καταργείται, κοροϊδεύεται ο ελληνικός λαός. Και μάλιστα και συγκεκριμένα είχε πει μια φράση που την εθιμούν μέχρι και σήμερα, ότι ουσιαστικά κλείσαμε την πόρτα, λέει, για τον ενιαίο κωδικό αριθμό Μητρώου, για τον ΕΚΑΜ, και ανοίξαμε παράθυρο, ένα άλλο παράθυρο, με τον οποίο εισάγεται μέσα ο κωδικός αυτός, ο ενιαίος κωδικός, και πάλι υπάρχει ο επικείμενος και μεγάλος κίνδυνος
του ηλεκτρονικού φακελώματος. Και αυτά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αναφέρονται στα πρακτικά της 19ης ενδεκάτου του 1991, τότε που ψηφιζόταν η τροποποίηση του νόμου αυτού. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήδη οι βουλευτές, η τότε αντιπολίτευση του 1986 αντέδρασε για το νόμο αυτό, κατόπιν πολλοί άλλοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ αντέδρασαν όταν η Νέα Δημοκρατία τώρα, επί που ήταν κυβερνών κόμμα, τροποποιούσε κάποιους παραγράφους και κάποια άρθρα, και τελικά ποιοι κορυδεύουν ποιους. Μια, όταν ήταν η Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση, αντιδρούσε στο ΠΑΣΟΚ. Μετά, όταν ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία και έγινε το ΠΑΣΟΚ αντιπολίτευση, αντιδρούσε στο ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία για το θέμα αυτό. Και τελικά ποιοι είχαν δίκιο, πότε είχαν δίκιο και πότε μας έλεγαν ηλικία, όταν δεν υπήρχε το 666 και ο ενιαίος κωδικός αριθμός Μητρώου, όταν μας είπαν ότι καταργούνε το 666 και τον ενιαίο κωδικό αριθμό Μητρώου. Και συγκεκριμένα, για να μην νομίζω ότι σας λέω δικά μου λόγια, αυτό το είπε ο Επαμεινώνδας Ζαφυρόπουλος, ότι της Νέας Δημοκρατίας βουλευτής φυσικά, ότι 7ο το νομοσχέδιο, εννοεί το νόμο 1988 του 1991, καταργεί πλέον τώρα, δηλαδή στην συνεδρίαση της 19ης ενδεκάτου του 1991, ο Επαμεινώνδας Ζαφυρόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, λέγει επιλέξεις τα εξής. 7ο, λέει, το νομοσχέδιο καταργεί εκείνο τον περίφημο κωδικό αριθμό των 666 που δημιούργησε πολλά θέματα. Επίσης, καταργεί τον ΕΚΑΜ, τον ενιαίο κωδικό αριθμό Μητρώου, που είχε καθιερώσει ο νόμος 1599 του 86. Βρίσκεται αυτά που σας είπα στα πρακτικά βουλής 19 ενδεκάτου του 1991 στη σελίδα 1385, για όσους έχουν τον φάκελο αυτό. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, βλέπουμε ότι πραγματικά υπήρχε το 666, πραγματικά υπήρχε ο νέος κωδικός αριθμός Μητρώου, και καλά έκαναν και καλά κάναμε όλοι εκείνοι και όλοι εμείς οι οποίοι αντιδράσαμε στον κίνδυνο αυτό, τον μεγάλο αυτό κίνδυνο. Πριν όμως συνεχίσουμε, θα ήθελα να κάνουμε ένα διάλειμμα για να επανέλθουμε μετά από λίγο και να συνεχίσουμε την τόσο σπουδαία αυτή ομιλία και συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό. Τα τηλέφωνα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες και ψευδούς χριστιανοί, μπορείτε να τηλεφωνήσετε αυτή τη στιγμή για να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας, είναι αυτά τα οποία γράφονται στην οθόνη σας, το 34642-98, 34726-81 και 34666-700. Μπορείτε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, επειδή η εκπομπή μας, όπως έχω πει κατά επανάληψη, είναι ζωντανή, μπορείτε να πάρετε αυτή τη στιγμή και να τηλεφωνήσετε και να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας ή τις παρατηρήσεις σας. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Thank you.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, την ομιλία μας για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, για το 666 και τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων. Για όσους αγαπητούς τηλεθεατές έχουν ανοίξει αυτή τη στιγμή τις τηλεοράσεις τους, ευρίσκονται στο κανάλι 67 και η εκπομπή την οποία παρακολουθούν είναι η εκπομπή με τον τίτλο «Η Φωνή του Πατροκοσμά». Το τραγούδι το οποίο ακούσατε, ο ύμνος αυτός τον οποίο ακούσατε μόλις προλίγο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ως γνωστόν, είναι ένας ύμνος ο οποίος περιέχεται σε αυτή εδώ την κασέτα, που είναι μία διπλή κασέτα με τίτλο «Άκου Χριστέ μου η μία και κάποια μέρα η δεύτερη». Είναι παραγωγή του συλλόγου μας, του Ορθοδόξου Ιεραποστολικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου Κοσμάς ο Αιτωλός εις Απόστολος, και η διεύση στην οποία ενδρεύει ο συλλογός μας είναι το ΣΥΤΣΑ 1Β, το ΣΥΤΣΑ 1Β εις τον 4ο όροφο. Είναι ακριβώς πίσω από το Πολυτεχνείο. Τα τηλέφωνα του συλλόγου μας, όχι του σταθμού τα οποία βλέπετε αυτή τη στιγμή επί της οθόνης σας, τα τηλέφωνα του συλλόγου μας είναι αυτά τα οποία αναγράφονται τώρα στην τηλεόρασή σας, το 82-34-332, 82-39-300. Επαναλαμβάνω τα τηλέφωνα, 82-34-332 και 82-39-300. Για όσους από εσάς θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, να γνωρίσουν τον σύλλογό μας, να συζητήσουμε οποιοδήποτε πρόβλημά τους κλπ, μπορούν να πάρουν σε αυτά τα τηλέφωνα και να με ζητήσουν. Επίσης, να ενημερώσω τους αγαπητούς μας φίλους και φίλες ότι στο σύλλογό μας κάθε Δευτέρα και Σάββατο, Δευτέρα και Σάββατο και ώρα 7 μετά μεσημβρίας, γίνονται διάφορες ομιλίες, συζητήσεις, διαλέξεις, ιδιαίτερα από νέους. Ιδιαίτερα από νέους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει και να έλθει κάποιος ή οποιαδήποτε άλλης ηλικίας. Επίσης, στο σύλλογό μας μπορείτε να βρείτε από το βιβλιοπωλείο του συλλόγου μας, που έχει τον τίτλο «Πάτρο Κοσμάς», και το βιβλιοπωλείο μπορείτε να βρείτε οδήποτε εκκλησιαστικό βιβλίο, κεριά, λιβάνια, κομποσχήνια, κασέτες, τις βιντεοκασέτες επίσης που γίνονται οι ομιλίες στο κανάλι 67, όλες αυτές οι ομιλίες που έχουν γίνει στο κανάλι 67, οι ομιλίες οι δικές μας, δικές μου, υπάρχουν σε βιντεοκασέτες τις οποίες μπορείτε να προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο του συλλόγου μας, ο Πατροκοσμάς. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να σας ανακοινώσω ότι να μην ξεχάσετε, για όσους δεν μπορέσουν να παραμείνουν μέχρι τέλος στην εκπομπή μας, γι' αυτό το λέω αυτή τη στιγμή εδώ, να μην ξεχάσετε την συγκέντρωση η οποία θα γίνει την Κυριακή, την επομένη Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή μάλλον, Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως, 26 Μαρτίου, στο πεδίο του Άριος, για το θέμα αυτό ακριβώς το οποίο συζητάμε σήμερα, για τις νέες ταυτότητες, για τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων και για πολλά άλλα παρεμφερή θέματα. Την Κυριακή λοιπόν της Σταυροπροσκυνήσεως, την ερχόμενη Κυριακή, η ώρα 3 το μεσημέρι, στο πεδίο του Άριος, η συγκέντρωση. Είναι καθήκον ιερό όλων μας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να παρευρεθούμε σε αυτή τη συγκέντρωση για να διαμαρτυρηθούμε ειρηνικά φυσικά και με τάξη, θα έλεγα, προς τους ηγέτες μας, τους ηγέτες αυτούς που δυστυχώς μας κυβερνάνε, για τον επικείμενο κίνδυνο του ηλεκτρονικού φακελώματος και του σφραγίσματος με το 666. Κανείς να μην λείψει αυτή τη συγκέντρωση στο πεδίο του Άριος. Επίσης, να σας ανακοινώσω ότι εκείνη την Κυριακή, την ερχόμενη δηλαδή, 26 Μαρτίου, Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως, στη δική μας εκπομπή εδώ, στη Φωνή του Πατροκοσμά, θα έχουμε πάλι τη χαρά να φιλοξενούμε τον Πανοσυλλογιώτο του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νεκτάριο Μονατσιώτη, με τον οποίο είχαμε συζητήσει την προηγούμενη Κυριακή, και θα αναφερθούμε στη συγκέντρωση η οποία θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Θα σας δείξουμε πλάνα από τη συγκέντρωση και από τους ομιλητές και θα σχολιάσουμε πολλά από τα συζητούμενα θέματα. Την ερχόμενη λοιπόν Κυριακή στο πεδίο του Άριος και την ερχόμενη πάλι Κυριακή στην εκπομπή μας, τη Φωνή του Πατροκοσμά, θα έχουμε τον Πατέρα Νεκτάριο, με τον οποίο θα συζητήσουμε το θέμα της συγκεντρώσεως και ό,τι άλλο έχει σχέση με αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τη συζήτησή μας, το θέμα μας αυτό, την ομιλία αυτή, για τις νέες ταυτότητες και τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων. Είδαμε λοιπόν
ότι πραγματικά υπήρχε μεγάλος κίνδυνος και πραγματικά ήθελαν να μας φαγήσουν με το 666 και με τον ενιαίο κωδικό αριθμό μητρώου να μας φακελώσουν. Λένε ότι τον κατήργησαν. Πλην όμως, αν θέλουμε, τους πιστεύουμε, διότι όπως είπαμε στην αρχή, κάθε άλλο παρά αξιόπιστοι είναι όλοι αυτοί οι κύριοι και κάθε άλλο παρατηρούν τις υποσχέσεις τις οποίες δίδουν. Γι' αυτό ούτε καν τους πιστεύουμε, ούτε και μπορούν πλέον να μας πείσουν για οτιδήποτε πράγμα σχετικά και με το φακέλωμα και με το 606, αλλά και με οτιδήποτε άλλο θέμα. Είναι γνωστό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι προέκυψε τώρα, πριν λίγο διάστημα, το συζητήσαμε την προηγούμενη Κυριακή, το θέμα των καρτών κοινωνικών ασφαλίσεων, τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων. Επειδή είδαν αυτοί οι αξιότιμοι, σε εισαγωγικά κύριοι, ότι ο λαός αντιδρούσε, η Εκκλησία αντέδρασε, δια της από 9 Μαρτίου 1993, καθώς και άλλες προγενέστερες εγκυκλίου της προς τους πιστούς, η οποία επιλέξε να φέρει τα εξής, η Ιερά Σύνοδος ήχθη εκ της εμβριθούς μελέτης του όλου θέματος των νέων ταυτοτήτων εις την βεβαιότητα ότι δι' αυτών, εν όψη μάλιστα των απεριορίστων δυνατοτήτων της νέας ηλεκτρονικής τεχνολογίας, είτε προς υποκλοπήν στοιχείων είτε προς συνδυασμότων, ότι υπάρχει δυνατότης μιας εφιαλτικής απειλής κατά των ατομικών ελευθεριών του πολίτου. Εν όψη λοιπόν και όλων των άλλων που αναφέρει, τα οποία παραλείπουμε εμείς για ελλείψιο χρόνου, εν όψη λοιπόν όλων των ανωτέρων, η Εκκλησία εκφράζει μία σοβαρά επιφύλαξη ως προς την αναγκαιότητα της εκδόσεως των τιούτων επικινδύνων διαστομικάς ελευθερίας ταυτοτήτων, τόσο το μάλλον όσο καμία χώρα της ΕΟΚ δεν έχει αποδεχθεί τα στιάφτα ταυτότητας. Καμία χώρα της ΕΟΚ δεν έχει αποδεχθεί τα στιάφτα ταυτότητας. Και θέλουν οι κύριοι αυτοί να τις αποδεχθούν οι Έλληνες και μάλιστα οι Ορθόδοξοι Έλληνες. Δεν έχει αποδεχθεί λοιπόν καμία χώρα της ΕΟΚ τα στιάφτα ταυτότητας για τους ως άνω λόγους. Η Ιερά Σύνοδος καταλήγει και θεωρεί ότι δεν συντρέχει λόγους εκδόσεως νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Αφού είδα λοιπόν ότι δεν μπόρεσαν να περάσουν στον ελληνικό λαό, στους Ορθόδοξους Έλληνας, τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, επειδή ο διάβολος πολυμήχανος και παμπώνυρος ως γνωστόν, καθώς και όλα τα όργανά του, προσπαθούν με παντίους τρόπους να ξεγελάσουν και να αγρεύσουν ψυχές, προσπάθησαν διάλλου τρόπου, διάλλη εισοδού, να επιτύχουν αυτό το οποίο ήθελαν να επιτύχουν με τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Και έβγαλαν τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων. Οι κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων, αν θέλετε αγαπητέ κύριε Ιωάννη να κάνουμε ένα zoom, που σας είχαμε δείξει και την προηγούμενη, αυτή εδώ, είναι η κάρτα μέσα στο πλαίσιο όπως βλέπετε, η νέα κάρτα που έχει ήδη εκδοθεί, κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων. Εδώ είναι, όπως βλέπετε, εδώ το Bar Go System, το οποίο Bar Go System, ως γνωστό, λειτουργεί με το 666. Και από κάτω είναι ο ενδεκαψήφιος αριθμός, ο λεγόμενος AMCA, που είναι αριθμός Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπήρχε, ως γνωστό, στις ταυτότητες ένας 13ψήφιος αριθμός. Τώρα εδώ υπάρχει ένας 11ψήφιος αριθμός που τα 6 πρώτα ψηφία, όπως βλέπετε εδώ, συμβολίζουν το έτος και την ημερομηνία γεννήσεως του καθενός μας, και τα άλλα 4 ψηφία συμβολίζουν κάποιο αύξοντα αριθμό, και καθώς και το φύλλο του κατόχου, που αν είναι ανήρ, αν είναι άνδρας είναι μονός, και αν είναι γυναίκα είναι ζυγός ο αριθμός, καθώς και ο τελευταίος αριθμός είναι ο αντικώδικας. Λοιπόν, προσπαθούν διαμέσου αυτής της ηλεκτρονικής κάρτας, της κάρτας κοινωνικών ασφαλίσεων, να επιτύχουν ότι δεν μπορούσαν να κατορθώσουν με την νέα ηλεκτρονική ταυτότητα. Και άλλαξε ο Μανολιός, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Λοιπόν, το AMCA δεν είναι τίποτα άλλο παρά
ΕΚΑΜ. Ενιαίος κωδικός αριθμός Μητρώου. Ό,τι δουλειά θα έκανε ο λεγόμενος ΕΚΑΜ, την ίδια ακριβώς δουλειά θα κάνει και το ΆΜΚΑ. Γι' αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, όπως είπαμε και την προηγούμενη και στην προηγούμενη εκπομπή μας, και θα πάψουμε να το λέμε όποτε μπορούμε, κανείς μα κανείς να μην δεχθεί την κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων, η οποία κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων, στην οποία μάλλον κάρτα υπάρχει το 666, μας φραγίζουν δηλαδή με το 666, και υπάρχει και ο ΆΜΚΑ που δεν είναι άλλος παρόμοιος αριθμός με τον ΕΚΑΜ, την ίδια χρήση και την ίδια δουλειά που, κάνει, που θα έκανε ο ΕΚΑΜ. Δηλαδή αυτή η επεξεργασία στοιχείων του Έλληνος πολίτη ή οδήποτε πολίτη ή αδήποτε χώρας, καθώς και ο συσχετισμός με όλα τα κομπιούτερ και εντός Ελλάδος και οδήποτε δημόσιας υπηρεσίας και Υπουργείου, καθώς και με το θηρίο, όπως το ονόμασε ο ίδιος ο Έντελμαν, ο δόκτωρ Έντελμαν, ονόμασε το θηρίο το οποίο βρίσκεται στα Βρυξέλλες, ως γνωστόν υπάρχει ένα τεράστιο κομπιούτερ το οποίο δύναται να αποθηκεύσει μέσα στη μνήμη του 6 δισεκατομμύρια πολίτες. 6 δισεκατομμύρια πολίτες, δηλαδή περισσότερους από ό,τι είναι ο πληθυσμός της γης. Ο πληθυσμός της γης σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ανέρχεται γύρω στα 5 με 5,5 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, το θηρίο αυτό, όπως το ονόμασε ο ίδιος ο πρόεδρος, ο δόκτωρ Έντελμαν, το ονόμασε θηρίο. Για ποιο λόγο? Μήπως έχει καμία σχέση με το θηρίο το οποίο αναφέρει και η Αποκάλυψη του Ιωάννου, που αναφέρει για κάποιο θηρίο που θα σφραγίσει όλους τους ανθρώπους? Μήπως εκτός από τον αντίχριστο το κατεξοχήν θηρίο, ένα υποκατάστατο αυτού του θηρίου και ένα όργανο αυτού του θηρίου θα είναι και το θηρίο των Βρυξελών, το κομπιούτερ των Βρυξελών? Υπάρχει λοιπόν, αγαπητοί μου και ψευδείς μου χριστιανοί, ένα τεράστιο κομπιούτερ στα Βρυξέλλες, στο οποίο θα καταχωρηθούν κάποια στιγμή, εάν δεν έχουν καταχωρηθεί, όλοι οι πολίτες του πλανήτη μας. Για ποιο λόγο, για ποιο σκοπό? Ευνόητο είναι ο σκοπός και ο στόχος, δια τον επικείμενο αντίχριστο, δια τον αναμενόμενο δικτάτορα, παγκόσμιο δικτάτορα, που δεν θα είναι άλλος, συγγνώμη, από τον αντίχριστο, από τον ψευδομεσία, τον οποίον περιμένουν οι Εβραίοι και οι ομοίοι τους. Θα γίνεται λοιπόν επεξεργασία στοιχείων και συσχετισμός όλων αυτών των στοιχείων και από κομπιούτερ τα οποία θα βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά και από κομπιούτερ τα οποία θα βρίσκονται σε όλη την γη και ιδιαίτερα στο μεγάλο κομπιούτερ, το θηρίο το οποίο θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Πατώντας δηλαδή τον κωδικό, τον ένα κωδικό τον οποίο θα έχει, τον μοναδικό αριθμό, αριθμό κωδικό τον οποίο θα έχει ο κάθε άνθρωπος σε όλη τη γη, αυτόματα θα ξέρουν τα πάντα για μας, τα πάντα με την παραμικρότητα λεπτομέρεια, διότι ως γνωστό πάλι κάνω άλλη μια παρένθεση, η ταυτότητα η οποία έχει ψηφιστεί από το νόμο 1599 του 86 θα έχει και μια λευκή λωρίδα πάχους 16 χιλιοστών, δηλαδή περίπου όσο είναι το δαχτυλάκι μου και λίγο πιο μικρή στο πάχος από το δαχτυλάκι μου. Λοιπόν, και εκεί ως γνωστό θα μπορούσε να καταγραφεί, θα μπορούσε να καταγράψουν με τα δεδομένα τα σημερινά, με τα δεδομένα τα σημερινά, από 100.000 έως 200.000 λέξεις σχετικά με το άτομο το οποίο, στο οποίο ανήκει αυτή η ταυτότητα. Δηλαδή πλήρες ηλεκτρονικό φακέλωμα. Και φυσικά πάει περίπατο ο τόσος θόρυβος και τα τόσα μεγαλειώδη τα οποία ελέγχθησαν σχετικά με το φακέλωμα και σχετικά με την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και σχετικά με τους φακέλους τους οποίους δήθεν έκαψαν οι πολιτικοί μας. Λοιπόν, μπορεί να τους έκαψαν όντως αυτούς τους φακέλους, μπορεί, αλλά εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι φάκελοι, ηλεκτρονικοί πλέον, που δεν χρειάζονται ούτε γραπτά, ούτε στυλό, ούτε μελάνι, ούτε τόμοι χαρτιών για να γράψουν αυτά τα οποία έχουν σχέση με αυτούς τους οποίους θέλουν να ελέγχουν και να παρακολουθούν. Εδώ υπάρχει πλέον ένα
διαφορετικό, πολύ διαφορετικό φακέλωμα ηλεκτρονικό, το οποίο δίνεται να καταγράψει τα πάντα μέσα σε μία δισκέτα, μέσα σε μία μνήμη, και ανά πάσα στιγμή πατώντας ένα κουμπί, ένα κωδικό, να έρχονται όλα στην οθόνη του κομπιούτερ και να βρίσκουν τα πάντα. Για να μην πούμε ότι εκτός από όλα αυτά, τα οποία κάποιος προφανώς θα είχε μια αίσθηση, θα είχε κάποια αίσθηση και θα έλεγε στο κάτω-κάτω, εγώ κύριέ μου, εγώ πάτρε μου, εγώ αδερφέ μου, δεν έχω να αποκριθώ τίποτα. Ας γράφουν ό,τι θέλουν για τον εαυτό μας. Αν και δεν είναι έτσι βέβαια τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει για αυτούς οι οποίοι θα έλεγαν αυτή την αίσθηση, ας μην ξεχάσουμε ότι η τεχνολογία έχει φτάσει σε τέτοια υψηλά στάδια και μέτρα που ως γνωστό αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα και σύμφωνα με τις δικές τους δημόσιες ανακοινώσεις, υπάρχουν τα λεγόμενα, τα γνωστά πλέον σε όλους μας, μικροτσίπ. Το οποίο μικροτσίπ είναι πομπός και δέκτης και δέχεται και στέλνει μηνύματα, μπορεί και μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Και να παρακολουθούν το άτομο αυτό μέσω του μικροτσίπ, και να στέλνουν μηνύματα τα οποία θα επηρεάζουν εμάς ανά πάσα στιγμή και ανά πάσα ώρα, και μπορούν να μας εξαφανίσουν και να μας πάνε στα εξών συνετέθη. Πατώντας δηλαδή ένα κουμπί, στέλνοντας τις ακτίνες, λέιζερ ή οτιδήποτε άλλες ακτίνες τις οποίες θέλουν εκείνοι, στο άτομο το οποίο θα τους είναι ανεπιθύμητο και το οποίο θα τους ενοχλεί, θα μπορούν κάλλιστα να μας επηρεάσουν, να μας κάνουν να νιώσουμε διάφορα συναισθήματα, πείνας, δίψας, τρέλας, γέλιου ή οτιδήποτε άλλο, ή ακόμα και να μας σκοτώσουν ή ακόμα και να μας εξαφανίσουν. Αυτά τα οποία βλέπουμε πολλές φορές στις τηλεοράσεις, βλέπετε μάλλον στις τηλεοράσεις, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ιδιαίτερα τα παιδιά με κάποια λεγόμενα έργα επιστημονικής φαντασίας, πολλά από αυτά δεν είναι καθόλου έργα επιστημονικής φαντασίας. Πολλές φορές βλέπετε ότι με κάποιο κουμπί, με κάποιο όπλο, με κάποιο μηχάνημα, πατώντας ένα πλήκτρο και στέλνοντας μια δέσμη ακτίνων σε κάποιο άτομο, αυτό είτε καταστρέφεται, είτε εξαφανίζεται, είτε καίγεται, είτε ότι παθαίνει οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι πραγματικότητα, υπάρχει δυνατότητα να τα κάνουν, δυστυχώς ή ευτυχώς, και πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γιατί τα πράγματα δεν είναι καθόλου, μα καθόλου ευχάριστα. Υπάρχει λοιπόν, επανέρχομαι, ο κίνδυνος αυτός του ηλεκτρονικού φακελώματος και με τις 100 έως 200.000 λέξεις μέσω του μικροτσίπ. Εδώ θα ήθελα να τονίσω κάτι άλλο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Επειδή έχει γίνει πολλής λόγος για αυτή τη μαγνητική λωρίδα, τη λευκή λωρίδα πάχους 16 χιλιοστών, και καλώς βέβαια ελέγξαν ό,τι ελέγξαν, και πράγματι μπορεί να γίνουν όλα αυτά και να καταγραφούν μέσα σε αυτή τη λωρίδα από 100 μέχρι 200.000 λέξεις, και ποιος ξέρει αύριο με την πρόοδο της επιστήμης πού μπορούν να φτάσουν και πόσα μπορούν να γράψουν. Επειδή όμως λέγονται κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο παρατραβηγμένα, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να μην αποπροσανατολιστούμε όπως επιθυμούν διακαώς οι σκοτεινές δυνάμεις και μας πετούν συνέχεια παραπετάσματα καπνούν και πεπονόφλουδες για να πέφτουμε εμείς οι χαζοί μέσα και μετά να γελιοποιούμεθα και να λένε να βλέπετε ποιοι είναι οι χριστιανοί. Βλέπετε, αυτά που λένε είναι ακρίβειες, αυτά που λένε είναι φαντασίες, δεν συμβαίνουν κλπ. Θα ήθελα λοιπόν να εφιστήσω, αγαπητοί μου και ψευδείς μου χριστιανοί, την προσοχή σας σε αυτή τη μαγνητική λωρίδα, ότι ναι, μεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, πλην όμως δεν είναι και απαραίτητο να υπάρχει αυτή η λωρίδα. Διότι και χωρίς αυτή, πάλι αυτοί μπορεί να μας φακελώσουν. Δηλαδή να μην επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτή τη λωρίδα και φωνάζουμε για μόνο για αυτή τη λωρίδα ότι είναι επικίνδυνη κλπ. Γιατί βγαίνουν αύριο και μας λένε εντάξει ρε παιδιά, εντάξει φίλοι και φίλες, εντάξει ψευείς χριστιανοί, θέλετε να σας απαλείψουμε και να καταργήσουμε αυτή τη λωρίδα? Ορίστε, την καταργούμε. Δεν έχουμε κερδίσει τίποτα. Γιατί? Απλούστατα για τον εξής απλό λόγο. Διότι αυτά τα οποία θα μπορούσαν να γράψουν και μπορούν να γράψουν σε αυτή τη μαγνητική λωρίδα, μπορούν κάλλιστα να τα έχουν μέσα στη μνήμη του κομπιούτερ, και όταν θα θελήσουν να δούνε τι γράφει κάτι για τον οποιοδήποτε τον οποίο τους είναι ενοχλητικός, θα πατήσουν τον κωδικό, θα δουν στην οθόνη αυτά τα οποία θέλουν να δουν. Δεν ανάγκη να υπάρχει λωρίδα απάνω στην κάρτα για να τα δουν μέσα από την κάρτα. Τα βλέπουν κατευθείαν στην οθόνη τους από το κομπιούτερ. Οπότε λοιπόν, είτε υπάρχει αυτή η λωρίδα είτε δεν υπάρχει, ουσιαστικά δεν είναι τίποτα σοβαρό για μας, ούτε μας προσθέτει ούτε μας αφαιρεί τίποτα. Το φακέλωμα είναι
υπαρκτό, είναι de facto, και είτε υπάρχει αυτή η λωρίδα είτε δεν υπάρχει, το φακέλωμα μπορεί κάλλιστα να γίνει από 100 μέχρι και ποιος ξέρει πόσες χιλιάδες ή εκατομμύρια λέξεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και στην κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων. Και με τον αριθμό Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το λεγόμενο ΑΜΚΑ. Γι' αυτό λοιπόν, κανείς μα κανείς, ό,τι λέγαμε για τις ταυτότητες ισχύουν και για τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων. Κανείς μα κανείς να μην δεχθεί, να μην συμπληρώσει αυτή την αίτηση σχετικά με τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων και να μην παραλάβει αυτή την κάρτα. Ό,τι θα πάθαινε και ό,τι επίστευε και πρέσβευε για τις ταυτότητες ισχύει και για την κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων. Ας έρθουμε όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να δούμε γιατί, τι επηρεάζει εν πάση περιπτώσει αυτός ο αριθμός, ο τόσο πολυθρύλητος αριθμός και πολυσυζητούμενος 666, και γιατί δεν πρέπει να παραλάβουμε η οποιαδήποτε κάρτα με 666. Τα τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, του σταθμού του καναλιού 67 είναι 3464-298, 3472-681 και 3466-700. Μπορείτε σε αυτά τα τηλέφωνα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να παίρνετε τηλέφωνα και να υποβάλλετε τις ερωτήσεις της παρατηρήσης σας. Αμέσως μετά από αυτό που θα σας πω, θα έρθω στα δικά σας ερωτήματα και στις δικές σας απορίες. Ο αριθμός, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες και ευσεβείς μου χριστιανοί, 666, όπως έχω πει πολλές φορές και στις συγκεντρώσεις οι οποίες έχουν γίνει για το θέμα αυτό και από άλλες τηλεοράσεις και μέσω εντύπων και περιοδικών, αυτό καθεαυτό, το 666, προσέξτε παρακαλώ αν θέλετε εδώ η προσοχή σας για να μην παρεξηγηθώ και να μην παρεξηγήσω αυτά τα οποία θα λεχθούν αυτή τη στιγμή. Ο αριθμός 666, αυτός καθεαυτός, είναι ένας αφηρημένος και ουδέτερος αριθμός. Ούτε καλός είναι, ούτε και κακός. Τι θέλω να πω. Δεν είναι ένας μαγικός αριθμός ο 666. Δεν έχει κάποια ενέργεια διαβολική απάνω του. Είναι ένας αριθμός όπως είναι όλοι οι αριθμοί που υπάρχουν στην αριθμητική. Είτε αυτός λέγεται 1, είτε λέγεται 30, είτε λέγεται 554, είτε λέγεται 1258, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, είτε λέγεται 666. Παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα βιβλίο, την Αγία Γραφή παραδείγματος χάρη, έτσι, η οποία Αγία Γραφή έχει, παράδειγμα, 864 σελίδες. 864 σελίδες. Λοιπόν, μέσα στην παλαιά, στην Αγία Γραφή, ανοίγω εδώ πέρα και βλέπω σελίδα 655, 666, 664, 665, 666 σελίδα. 666 σελίδα. Τι θα κάνουμε, φίλοι και φίλες, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, θα τη σκίσουμε τη σελίδα αυτή, επειδή υπάρχει απάνω αναγραμμένος ο αριθμός 666. Νομίζω ότι είναι η απάντηση πολύ εύλογη και κατανοητή. Φυσικά και όχι. Άρα λοιπόν, να, που 666 σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον δεν είναι κάτι φοβερό. Αλλά είναι ένας αριθμός όπως είναι και οι άλλοι αριθμοί μέσα στην Αγία Γραφή. Άλλο παράδειγμα. Πάμε σε ένα μεγάλο δρόμο της Νέας Υόρκης που υπάρχουν πλήθος κτηρίων και πολυκατοικιών και υπάρχει ο αριθμός 1 στην πολυκατοικία, 2, 3, 4, 5 και ούτω καθεξής, φτάνουμε στον 600, στον 660, 664, 665, 666, 667 και συνεχίζει. 1000, 1500 δεν ξέρω μέχρι που πάει. Λοιπόν, υπάρχει μια πολυκατοικία εκ των πραγμάτων με τον αριθμό 666, η οποία είναι μετά το 665 πολυκατοικία και πριν από την 667 πολυκατοικία. Τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε πορτόζα να την πετάξουμε επειδή έχει πάνω αναγεγραμμένο τον αριθμό 666? Φυσικά και όχι. Άρα λοιπόν, για να μην σας κουράζω άλλο, όταν ο αριθμός αυτός, ο 666, είναι ένας αριθμός τυχαίος,
και άξονα αριθμός, προηγείται το 665 και έπεται το 667, ένας τυχαίος λοιπόν και αφηρημένος και άξονα αριθμός, τότε αυτός ο αριθμός είναι ουδέτερος, είναι αθώος και δεν έχει τίποτα, μα τίποτα το μεμπτό και τίποτα το κακό και τίποτα το διαβολικό απάνω του. Δεν είναι λοιπόν μορμολίκιο, φόβος και τρόμος ο αριθμός 666. Πότε όμως καθίσταται ο αριθμός αυτός σφράγισμα, όπως αναφέρει η Αποκάλυψη, θεωρείται ένας αριθμός πλέον επάρατος, κατηραμένος και ευδελικτός και καλούμεθα όλοι οι χριστιανοί να μην πάρουμε αυτόν τον αριθμό 666. Πότε? Τότε και μόνον, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, όταν ο αριθμός αυτός καθίσταται έβλημα, σύμβολο και γίνεται ειδωλοποιημένος αριθμός του Αντιχρίστου. Όταν αυτός ο αριθμός εκφράζει πλέον ιδέα, εκφράζει πλέον ένα πρόσωπο, τον Αντίχριστο και την εικόνα του, όλη την εικόνα και όλο το έργο του Αντιχρίστου, τότε πλέον αυτός ο αριθμός εκφράζει τον Αντίχριστο και πρέπει εμείς οι άνθρωποι, εμείς οι χριστιανοί, να μην τον αποδεχτούμε και να μην τον παραλάβουμε. Όπως παραδείγματος χάρη, γνωστό, πολλοί φορείς, σύλλογοι και κόμματα έχουν κάποιο έβλημα, έχουν κάποιο σύμβολο. Όπως είχαν παλαιότερα οι βασιλείς και αυτοκράτορες κάποιο οικόσημο, κάποιο έβλημα, όπως έχουν σήμερα τα διάφορα πολιτικά κόμματα, το ΠΑΣΟΚ που είναι στην εξουσία, τον Ήλιο, η Νέα Δημοκρατία, τον Πυρσό, το ΚΚΕ, το Σφυροδρέπανο, και βλέποντας ένα σφυροδρέπανο καταλαβαίνουμε ότι αυτός είναι κομμουνιστής και ότι εκφράζει το ΚΚΕ ή το ΠΑΣΟΚ, τον Ήλιο, το ΠΑΣΟΚ κλπ. Ή όπως βλέπουμε τον Σταυρό και λέμε αυτός είναι χριστιανός ορθόδοξος. Έτσι και όταν θα βλέπουμε το έβλημα του Αντιχρίστου πλέον στα προσωπικά μας έγγραφα, τις προσωπικές μας, στα προσωπικά μας είδη και ιδιαίτερα στο χέρι μας ή στο μέτωπο, τότε πλέον αυτό είναι το έβλημα, είναι το σύμβολο του Αντιχρίστου. Δεν είναι πλέον ένας αθώος, ένας αφηρημένος αριθμός 666, αλλά είναι ένας συγκεκριμένος και ειδωλοποιημένος αριθμός 666 και δεν μπορούμε με καμία μα καμία δύναμη να τον αποδεχτούμε. Όχι γιατί το λέω εγώ ή το λέτε κάποιοι από εσάς, αλλά γιατί το λένε οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες μας, η Αποκάλυψη και η Αγία Γραφή. Συγκεκριμένα, αναφέρει ο Άγιος Ιπόλυτος ότι η αποδοχή του αριθμού 666 σημαίνει, αυτό δηλαδή που αποδέχει τον αριθμό 666, αρνούμε τον ποιητή του ουρανού και της γης. Αρνούμε τον Ιησού Χριστό, αρνούμε τον Θεό. Αρνούμε το βάπτισμά μου, αρνούμε τον Θεό. Και συντάσσουμε με τον διάβολο και συντάσσουμε με τις ορέξεις αυτού. Λέει ο Άγιος Ιπόλυτος, εις τον λόγο του, περί Χριστού και Αντιχρίστου. Ο Άγιος Εφραίμος Ήρος λέγει τα εξής σημαντικά και φοβερά πράγματα. Προσέχετε, λέει, αδερφοί μου, εις το λόγο του, αυτό το λέει στο λόγο του, περί Δευτέρας Παρουσίας και περί Αντιχρίστου, που βρίσκονται μέσα στα ασκητικά του Αγίου Εφραίμου του Σύρου. Στο βιβλίο Ασκητικά του Αγίου Εφραίμου του Σύρου. Υπάρχουν 2-3 λόγοι σχετικά με την Δευτέρα Παρουσία και τον Αντίχρηστο. Μπορείτε όσοι έχετε τα ασκητικά του Εφραίμου του Σύρου να ανατρέξετε και εκεί θα δείτε μέσα, σε κάποιο σημείο του λόγου του, που λέγει τα κάτωτη. Προσέχετε, αδερφοί μου, ευλογημένοι μου αδερφοί, την υπερβολή του θηρίου. Τεχνάσματα γάρ πονηρίας παρά αυτό. Εκ γαστρός άρχεται, είναι όταν της στενωθεί βρωμάτων υστερούμενος, αναγκαστεί λαβήν της φραγίδα εκείνου. Δηλαδή, να προσέχετε, λέει, αγαπημένοι μου αδερφοί και ευλογημένοι μου αδερφοί, το θηρίο, τον Αντίχριστο και τα όργανά του, διότι είναι παμπώνυρος, λέει, και έχει πολλά τεχνάσματα για να ξεγελάσει τον άνθρωπο και τον χριστιανό. Και από εκεί, λέει, που θα ξεκινήσει για να κατορθώσει το σφράγισμά του, θα είναι ποιο? Θα είναι η γαστέρα. Πολλοί από εσάς, αγαπητοί μου τηλεθεατές, και σε μένα προσωπικά, όταν έρχεστε στο σύλλογο, τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, και όταν με παίρνετε τηλέφωνο, με ρωτάτε και τι θα γίνει, πάτερ μου, αν δεν πάρουμε την ταυτότητα, αν δεν πάρουμε εκείνη την κάρτα, την κάρτα γενικών ασφαλίσεων, πώς θα ζήσουμε?
Πώς θα πάμε να αγοράσουμε κάποια πράγματα, πώς θα πάρουμε τη σύνταξή μας, τι θα γίνει, θα πεθάνουμε. Να λοιπόν η απάντηση στον Άγιο Φρέμιτο Σύρο, ότι θα αρχίσει εγκαστρός, δηλαδή από την κοιλιά. Γιατί είναι ατής, λέει, όταν στενωθεί βρωμάτων υστερούμενος, αναγκαστεί λαβήν τη σφραγίδα κίνου. Διότι όταν λέει θα αρχίσει η κοιλιά να ζητάει τροφή και δεν θα υπάρχει, τι θα κάνει, θα αντέξει ο άνθρωπος μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, πέντε μέρες, τελικά δεν θα μπορέσει να αντέξει άλλο και θα αναγκαστεί να πάει να προσκυνήσει τον αντίχουστο, τα όργανά του ή το σύστημά του και εντάξει, δώστε μου τη σφραγίδα σας για να μπορέσω πλέον κι εγώ να είμαι πολίτης του συστήματός σας και της χώρας σας και να μπορώ να απολαύσω όλα τα αγαθά. Πλην όμως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα είναι άρνηση, αρνείται το Χριστό και συντάσσεται με τον διάβολο, όπως άρνηση ήταν και τότε που έλεγαν στους Άγιους Μάρτυρες να αρνηθεί το Χριστό και εκείνοι δεν αρνιότανε και προτιμούσαν να μαρτυρήσουν και τους έλεγαν απλώς κουνήστε το κεφάλι σας και εμάς μας αρκεί. Ή απλώς αυτή τη στιγμή πείτε ότι αρνείς το Χριστό και μετά πιστεύετε ότι θέλετε. Πλην όμως, ούτε το ένα μπορούσε να γίνει, ούτε και το άλλο. Διότι, ώστις λέγει ο Κύριός μας, με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, θα τον αρνηθώ και εγώ ενώπιον του Πατρός μου, του εν τους ουρανείς. Και ώστις με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον του Πατρός μου. Λοιπόν, είναι όταν αυτής λοιπόν στενωθεί βρωμάτων ιστορούμες, αναγκαστεί λαβήν τη σφραγίδα εκείνου. Ούχος έτυχε, αλλά επί την δεξιά χείρα και στο μέτωπο. Όχι λέει οπουδήποτε αλλού, λέει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, αλλά στο δεξί χέρι και στο μέτωπο. Γιατί η να μη της λέει δύναται ποιήσει το σημείο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Για να μην μπορεί να κάνει κανείς το σημείο του σταυρού. Θα το βάλει στο δεξί χέρι ο Αντίχριστος για να μην μπορεί να κάνει ο άνθρωπος τον σταυρό του. Να μην μπορεί να κάνει την προσευχή του. Βέβαια όπως έχω πει σε κάποια άλλη πολύ προηγούμενη εκπομπή μου ότι το δεξί χέρι και το μετώπο είναι συμβολικά, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει όταν μια ερμηνεία είναι συμβολική ότι δεν είναι και κατά γράμμα. Πολλές ερμηνείες, πολλά κείμενα στην Αγία Γραφή και των Πατέρων έχουν είτε κατά γράμμα ερμηνεία, είτε κατά πνεύμα, είτε αλληγορική, είτε μεταφορική, είτε και όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, αυτό το σημείο έχει και κατά γράμμα ερμηνεία, αλλά και κατά πνεύμα. Είναι και μεταφορική, συμβολική. Όπως σας είχα πει, το δεξί χέρι συμβολίζει τα καλά έργα, έτσι όπως ο Κύριος μας θα βάλει στα δεξιά του τους δικαίους και τους καλούς ανθρώπους και στα αριστερά τους αμαρτωλούς. Λοιπόν, και το μέτωπο συμβολίζει, επειδή στο μέτωπο βρίσκεται το μυαλό του ανθρώπου, ο νους του ανθρώπου και όπως κατά τη βάπτισή μας χρειόμεθα με το Άγιο Μύρο, το οποίο συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, για να έχουμε νου Χριστού, ο διάβολος θα μας φραγίσει στο μέτωπο, όπως λένε όπως λέει η Αποκάλυψη και οι Άγιοι Πατέρες, για νου Χριστού να έχουμε νου διαβόλου, νου Αντιχρίστου. Αυτά λοιπόν λέγει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος και καταλήγει ότι όποιος αποδεχθεί το 666 δεν θα μπορεί να κάνει το σημείο του Σταυρού και τελικά θα κολλαστεί. Και θα κλείσω το σημείο αυτό με την Ιερά και Αγία Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 14 που λέγει τα εξής στο στίχο 9 και κατωτέρω ότι ήτης δεχθεί, αποδεχθεί τη σφραγίδα του θηρίου το όνομα ή τον αριθμό αυτού ή την εικόνα αυτού, αυτός λέει θα πει εκ του ίνου, εκ του ποτηρίου του ίνου του Θεού, του κεκερασμένου κράτων το ποτηρίο αυτού και θα βασανίσθεται εν πυρί και φύο εις τους αιώνας των αιώνων και ο καπνός του βασανισμού αυτών θα ανεβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή, ότι όποιος αποδεχθεί τον Αντίχριστο ή το όνομά του ή τον αριθμό του ή την εικόνα, το σύστημα του Αντιχρίστου, αυτός λέει θα τιμωρηθεί από το Θεό, από την οργή του Θεού, θα πιει από το ποτήρι που θα υπάρχει μέσα στο ποτήρι αυτό γεμάτη η οργή του Θεού για αυτόν τον άνθρωπο και θα βασανίσεται μέσα σε πύρ και θείο εις τους αιώνας των αιώνων, δηλαδή επάπειρον, αιωνίως. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι με αυτά τα τρία παραδείγματα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι οι Άγιοι και Αγίοι Γραφείοι μας ενημερώνουν και μας καθιστούν προσεκτικούς να μην δεχτούμε, να μην αποδεχτούμε το 666, τον αριθμό αυτό, το συγκεκριμένο αριθμό αυτό 600 και ειδωλοποιημένο 666, το έβλημα του Αντιχρίστου, διότι θα χάσουμε την ψυχή μας, θα αρνηθούμε τον Κύριό μας και θα κολλαστούμε. Εδώ θα ήθελα να κάνουμε πάλι
ένα μικρό διάλειμμα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ο λίγων λεπτών, για να έρθουμε στον επίλογο, ένα πεντάλεπτο επίλογο, και αμέσως μετά στα δικά σας ερωτήματα και στις δικές σας απορίες. Σε λίγο λοιπόν, μετά από λίγα λεπτά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και πάλι κοντά σας για να συνεχίσουμε το τόσο σπουδαίο και το τόσο ενδιαφέρον θέμα, το οποίο δεν είναι μια παρονιχίδα, ένα μικρό και ασήμαντο θέμα, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό και σπουδαίο και αφορά άμεσα, όπως είδαμε και θα δούμε, τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε λίγο λοιπόν και πάλι μαζί σας.
φίλοι και φίλες, την ομιλία μας για το 666, για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, για τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων. Για όσους από εσάς άνοιξαν αυτή τη στιγμή τους δέχτες τους, ευρίσκονται στην εκπομπή Φωνή του Πατροκοσμά, που γίνεται κάθε Κυριακή στο κανάλι 67, 10 περίπου η ώρα έως 12 και πολλές φορές και λίγο αργότερα. Τα τηλεφωνήματα τα οποία έχουν φτάσει μέχρι αυτή τη στιγμή στο σταθμό, στους τηλεφωνήτες, στους τηλεφωνητάς, είναι πάρα πολλά, δεκάδες, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Μου δίνει ιδιαίτερη χαρά και πραγματικά με συγκινείτε από το ενδιαφέρον σας και από το πλήθος των τηλεφωνημάτων σας και τα θερμά συγχαρητήρια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μου δίνετε έτσι κουράγιο και δύναμη να συνεχίσω αυτές τις εκπομπές και να, όσο μπορώ με την βοήθεια του Θεού και τις ταπεινές μου δυνάμεις, να σας λέγω αυτά τα πράγματα τα οποία γνωρίζω και αυτά τα πράγματα τα οποία καίνε και απασχολούν όλους μας στις δύσκολες αυτές οι μέρες στις οποίες ζούμε. Και ο προηγούμενος ύμνος που ακούσατε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ως γνωστόν, είναι και αυτός ένας από τους ύμνους της κασέτας που έχει παράγει ο σύλλογός μας, της διπλής κασέτας, και την οποία μπορείτε να βρείτε στο βιβλιοπωλείο μας, στον Πατροκοσμά. Ερχόμαστε λοιπόν στον επίλογο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και αμέσως μετά στα δεκάδες δικά σας τηλεφωνήματα. Η εκπομπή ζωντανή, όπως θα διαπιστώσετε εσείς που έχετε πάρει τηλέφωνο τουλάχιστον, και όσοι έχετε πάρει άλλες φορές τηλέφωνο όταν απαντάμε στα ερωτήματά σας. Είδαμε λοιπόν ότι πόσο επικίνδυνη είναι η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα που ψηφίστηκε το 1986 με το νόμο 1599, καθώς και η τροποποίηση που έγινε το 1991. Είδαμε πόσο επικίνδυνη είναι και αυτή η καινούργια κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων και είδαμε ότι και στη μία και στην άλλη περίπτωση υπήρχε και υπάρχει ο επάρατος και κατηραμένος αριθμός 666. Σας το είχα δείξει προηγουμένως από κοντινό πλάνο. Εδώ είναι η κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων που σας είχα δείξει με τον γραμμικό κώδικα, με τον Bargo System. Ποιος Bargo System, ως γνωστό, λειτουργεί με τον αριθμό, με τον κώδικα 666. Είδαμε ότι πότε ο αριθμός αυτός είναι ένας αθώος αριθμός και ένας τυχαίος αριθμός και δεν μας φοβίζει ούτε μας τρομάζει καθόλου, και πότε αυτός ο αριθμός πάβει να είναι αθώος και τυχαίος και γίνεται συγκεκριμένος και συμβολοποιημένος και ειδωλοποιημένος και δεν πρέπει να τον δεχόμαστε και να τον αποδεχτούμε, διότι είναι πλέον το σφράγισμα, είναι πλέον άρνηση του Κυρίου μας και της πίστεώς μας και σύνταξη με τον διάβολο και με τον αντίχριστο και τα όργανά του. Εδώ, κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω τα εξής, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι δεν πρέπει να κοιτάζουμε ως συνήθως και όπως θέλω μας παραπαλήσουν πολλές φορές όλες οι σκοτεινές δυνάμεις διαμέσου του σιωνισμού και των πλοκάμιότων, ότι και να μας παρουσιάσουν μόνο το δέντρο. Πίσω από κάθε δέντρο υπάρχει ένα δάσος, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Λοιπόν, πίσω από αυτό το ένα γεγονός, το συγκεκριμένο γεγονός των ενταυτοτήτων ή των καρτών κοινωνικών ασφαλίσεως, υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα, τα οποία όλα αυτά είναι, αυτό θα λέγαμε, η ταυτότητα ή η κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων είναι ένα κομμάτι παζλ. Λοιπόν, υπάρχουν χιλιάδες ή δεκάδες άλλα κομμάτια που δημιουργούν, εάν τοποθετηθούν σωστά, μία εικόνα την οποία, εάν κάποιος από αυτός που ασχολείται με το παιχνίδι βάλει μόνο ένα κομμάτι, μεμονωμένο και ανεξάρτητο από όλα τα άλλα, δεν μπορεί να διακρίνει τι γίνεται. Και μπορεί κάποιος να λέει, καλά, είναι δυνατόν με την ταυτότητα ή με την κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων να συμβούν αυτά και αυτά και να κινδυνεύουν από αυτούς και αυτούς και αυτούς τους λόγους και κινδύνους. Αλλά όμως, όπως είδαμε και σε άλλες εκπομπές, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, εάν τα δούμε όλα μαζί, συγκεντρωμένα όλα τα σημεία των καιρών, διαπιστώνουμε ότι πραγματικά κάτι τρέχει. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι δυνατόν για 2.000 χρόνια, για 7.000 χρόνια, να μην υπήρχε αυτός ο αριθμός 666 και ξαφνικά ο σαν απομηχανής Θεός παρουσιάστηκε παγκοσμίως
και έχει κατακλείσει όλα τα μπορέματα. Από πού και ως πού. Τυχαία. Συμπτωματικά. Είναι δυνατόν. Σύμπτωση είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για μια φορά ή για δύο φορές. Κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά και σταθερά και κάποια συγκεκριμένη ημέρα και ώρα δεν είναι κάτι τυχαίο. Κάτι το οποίο γίνεται οργανωμένα και ενορχιστρωμένα από όλα τα κράτη και από όλες τις χώρες και από όλα τα πράγματα και αντικείμενα. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Κάτι τρέχει. Κάτι θέλουν να μας πούν αυτοί οι κύριοι. Τι. Μήπως θέλουν να μας προετοιμάσουν στο να εθίσουμε, να εθιστούμε στον αριθμό 666. Μήπως θέλουν να μας προετοιμάσουν στην έλευση του αναμενόμενου πολιτικού του ηγέτου, του μεσία του, του σωτήρατος ή κατ' εμάς του αντιχρίστου. Τι θέλουν να μας πούν. Μήπως κάνουν διαφήμιση της εξουσίας τους και της δυνάμεώς των. Τι από όλα αυτά ή και όλα αυτά μαζί και άλλα πολλά περισσότερα. Πρέπει λοιπόν να μην στεκόμαστε μόνο σε ένα σημείο, αλλά να κοιτάζουμε πιο σφαιρικά και ολοκληρωμένα όλα αυτά τα κομμάτια και όλα αυτά τα σημεία για να συνειδητοποιήσουμε ότι δυστυχώς βρισκόμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Βρισκόμαστε σε εσκατολογικές και αποκαλυπτικές ημέρες. Και ίσως, όπως έχουμε πει, δεν αποκλείται να βρισκόμαστε και στην εποχή του Αντιχρίστου. Λοιπόν, ας προσέξουμε, ας ενημερωθούμε, ας αντιδράσουμε άμεσα, διότι άλλως κινδυνεύουμε. Κινδυνεύει η πατρίδα μας, κινδυνεύει η ορθοδοξία μας, κινδυνεύει η προσωπική μας ελευθερία, κινδυνεύουν τα πάντα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Ας αφήσουμε λιγάκι τις βιωτικές μέρημνες, ας αφήσουμε λιγάκι το καθημερινό τρέξιμο και το άγχος και ας ενδιαφερθούμε λιγάκι, έστω για ένα δέκατο από ό,τι δείχνουμε ενδιαφέρον να δείξουμε, από ό,τι δείχνουμε για την κοσμική μας ζωή και για τα υλικά πράγματα, ένα δέκατο για τα πραγματικά να δείξουμε ενδιαφέρον, νομίζω ότι θα φτάσει, θα αρκέσει για να κάνουμε κάποια πράγματα και να ανατρέψουμε με τη βοήθεια του Θεού πάντα όλες αυτούς επικίνδυνους κινδύνους και εχθρούς οι οποίοι έχουν εξαπολύσει ενορχιστρωμένη επίθεση εναντίον της Ορθοδοξίας και εναντίον της Ελλάδος. Η πίστη μας βάλεται, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί. Η πατρίς μας κινδυνεύει. Πά σιωπών, πά αδρανών, είναι χείρον εχθρών. Είναι χειρότερος από τους εχθρούς μας. Είναι προδότης. Πρέπει όλοι μας να αντιδράσουμε άμεσα με όποιο τρόπο μπορούμε, με ό,τι μέσο έχουμε, με ό,τι δύναμη έχουμε, να ενημερώσουμε μικρούς, μεγάλους, λαϊκούς, κληρικούς, όσοι δεν έχουν ενημερωθεί, και να αντιδράσουμε άμεσα. Άλλως θα κλάψουμε επί των ερυπείων μας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλοι. Δεν θέλω να γίνω προφήτης κακών ιονών, αλλά έτσι που πάμε, με τον τρόπο που βαδίζουμε και με τον ύπνο βαθύ που έχουμε οι περισσότεροι, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, από τους μοναχούς μέχρι και τους κληρικούς και τους αρχιερείς και λοιπά τους περισσότερους, θα κλάψουμε επί των ερυπείων της γλυκητάτης πατρίδας μας και της γλυκητάτης ορθοδοξίας μας. Λοιπόν, νυν καιρόν ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας, ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος. Ας αναλάβουμε όλοι τα όπλα του φωτός, που είναι γνωστά, και ας πολεμήσουμε τους εχθρούς μας, διότι δεν έχουμε να κάνουμε με σάρκες και με αίμα, όπως λέγει ο Αποστόλος Παύλος, αλλά έχουμε να κάνουμε με τις αρχάς, τας εξουσίας, τους κοσμοκράτορας, του κόσμου, του αιώνος τούτου. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα έρθω αμέσως στα δικά σας τηλεφωνήματα, στις δικές σας ερωτήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο το δυνατό σε περισσότερα ερωτήματά σας. Και όσα απομείνουν, πιστεύω σε κάποια άλλη εκπομπή να μπορέσουμε να τα να σας απαντήσουμε. Λοιπόν, ο φίλος και κύριος Ιωάννης από την Αγία Παρασκευή μας ρωτάει γιατί ο αριθμός του Αντιχρίστου παίζει κάποιο ρόλο που είναι 666. Μάλλον ο αριθμός του Αντιχρίστου παίζει κάποιο ρόλο που είναι 666 ή θα μπορούσε να είναι ένας αριθμός ή οσδήποτε. Μάλιστα, θα μπορούσε να είναι κάποιος αριθμός, αγαπητέ φίλε Ιωάννη, οποιοδήποτε άλλος, θα μπορούσε, δεν είναι κάτι το ξεχωριστό και το ιδιαίτερο 666 όπως είπα, αλλά παρόλα αυτά έχει κάποια σημασία που διάλεξε το αριθμό 666, διότι γι' αυτόν και για μας όπως θα δούμε έχει μια αρκετά μεγάλη σημασία. Ως γνωστόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες και ευσεβείς μου χριστιανοί, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε την έκτη μέρα.
Έτσι δεν λέει η Εγγραφή, στην Παλαιά Διαθήκη. Την έκτη μέρα δημιουργήθηκε ο άνθρωπος και την εβδόμη ο Θεός κατέπαυσε από όλα τα έργα, από όλα τα δημιουργήματά του. Άρα λοιπόν με τον αριθμό 6, στον αριθμό 6 γεννήθηκε, δημιουργήθηκε από τον δημιουργό μας και κύριό μας ο άνθρωπος. Επίσης, ως γνωστόν, την έκτη μέρα και την έκτη ώρα ύπλωσε το χέρι του και έκοψε τον απειγορευμένο καρπό και έκανε την παρακοή αυτή εις τον Παράδεισο, την έκτη ώρα. Γι' αυτό και εις διόρθωση και εις αντίδοτο ο Κύριός μας σταυρώθηκε την Παρασκευή, την έκτη μέρα, αλλά και την έκτη ώρα, από έκτης ώρας έως ενάτης σκότος εγένετο εφόλες της γης, λέγει η Εγγραφή. Και εκείνη την ώρα ύπλωσε τα σχήρας του επί του Σταυρού, όπως εκείνη την ώρα, την έκτη ώρα, ύπλωσε και ο Αδάμ τα σχήρας του για να πάρει τον επιγορευμένο καρπό. Και έκτη ημέρα λοιπόν, έκτη ώρα και έκτο μήνα έγινε η δημιουργία του ανθρώπου, του πρώτου ανθρώπου, Αδάμ και Εύας. Έχουμε λοιπόν έκτο μήνα, έκτη ημέρα, έκτη ώρα. 6, 6, 6. Τρία εξάρια λοιπόν. Ο διάβολος, ο οποίος ως γνωστόν προσπαθεί πάντα να υποδηθεί τον Κύριό μας, ό,τι κάνει ο Κύριός μας, όπως είχα διαβάσει κάποτε ένα άρθρο, ένα κείμενο, ένα εδάφιο από τον Άγιο Υπόλυτο, που λέει «Μεσσίας ο Κύριος, Μεσσίας και ο Αντίχριστος θα υποδηθεί. Βασιλεύς ο Κύριος, Βασιλεύς και ο Αντίχριστος. Βάπτισμα έκανε ο Κύριος, βάπτισμα θα κάνει και ο Αντίχριστος. Φράγισμα ο Κύριος με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, φράγισμα και Αντίχριστος με το 666. Λοιπόν, το 666 το διάλεξε διότι ο 6, ο αριθμός 6 είναι ο αριθμός του ανθρώπου. Και έκτο μήνα δημιουργήθηκε, έκτη μέρα και έκτη ώρα έκοψε το απειγορευμένο καρπό. Διάλεξε λοιπόν τον αριθμό 6 γιατί είναι ο αριθμός του ανθρώπου και το διάλεξε διότι υπάρχουν αυτά τα τρία εξάρια που σας είπα, πρώτον, και δεύτερο, διότι θέλει να δείξει ο διάβολος ότι επειδή ο άνθρωπος έπεσε την έκτη μέρα και την έκτη ώρα, θέλει να δείξει το μέγεθος της πτώσεως του ανθρώπου, του μεταπτωτικού ανθρώπου, του παραβάτη ανθρώπου, του αμαρτωλού ανθρώπου, του θνητού ανθρώπου. Γι' αυτό και πήρε τον αριθμό 6 και τον έκανε τρία εξάρια, για να δείξει το μέγεθος, την τρισδιάστατη κακία του, την αμαρτωλότητα του ανθρώπου. Δηλαδή θέλει να δείξει ότι ο άνθρωπος θέλει να φτάσει να οδηγήσει τον άνθρωπο στην πλήρη πτώση του, στον πλήρη θάνατό του, στο μεγαλύτερο κακό, όπως λέμε, ας πούμε, αυτός είναι κατηραμένος, αυτός είναι τρισκατάρατος. Και δείχνουμε με αυτό το μέγεθος της κατάρας που έχει κάποιος άνθρωπος. Ή αυτός είναι τρισευτυχισμένος, δείχνοντας το πόσο πολύ ευτυχισμένος είναι κάποιος. Έτσι αυτός διάλεξε το 6, τρισδιάστατο, για να δείξει το μέγεθος του πτωτικού ανθρώπου. Θέλει να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια μεγάλη πτώση και αμαρτία αιώνια. Γι' αυτό λοιπόν διάλεξε τον αριθμό 666. Η κυρία Φανή, η αγαπητή Φανή από το Παγκράτη, ρωτάει ότι να της πούμε για τον κύριο του Λάτο. Λέτε, λέει, ότι είναι σατανιστής. Αλλά αφού λέει τα ίδια πράγματα που λέτε κι εσείς, πού είναι λοιπόν η παγίδα? Μάλιστα. Όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας, όπως ακούσαμε και από τον πατέρα Νεκτάριο, τον Μουλατσιώτη, την προηγούμενη εκπομπή, ο οποίος γνώρισε προσωπικά τον κύριο του Λάτο κάτω στα Ιεροσόλυμα, και εδώ φυσικά ήθελα να κάνω μία διευκρίνηση, το ότι γνωρίστηκε ο πατήρ Νεκτάριος με τον κύριο του Λάτο κάτω στα Ιεροσόλυμα δεν σημαίνει ότι εκεί η εκεί εκκλησία των Ιεροσολύμων έχει κάποια σχέση, ιδιαίτερη σχέση με τον κύριο του Λάτο. Κάθε άλλο παρά ιδιαίτερες σχέσεις με αυτόν τον άνθρωπο έχει η εκκλησία των Ιεροσολύμων. Αυτό το τονίζω για να μην γίνει καμία παρεξήγηση και νομιστούν, διότι σε κάποια εκπομπή του στον κύριο Μιλωνά, στο κανάλι του κύριου Μιλωνά, στην εκπομπή μάλλον του κύριου Μιλωνά, είχε επικαλεστεί ότι γνωρίζει κάποιους κληρικούς και τον Πατριάρχη, τον Μακαριώτο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Διόδωρο, και επικαλέστηκε δήθεν την κάλυψη τη δική τους. Λοιπόν, όπως γνωρίζω πολύ καλώς, δεν έχει καμία σχέση ο κύριος αυτός με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, και αν ανέφερε ο πατήρ Νεκτάριος ότι συναντήθηκε,
το ανέφερε απλούστατα διότι ήταν ένα γεγονός το οποίο συνέβη και έτυχε να συναντηθούν κάτω στα Ιεροσόλυμα πως τόσες χιλιάδες κόσμος και τόσοι άνθρωποι πάνε να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους όπου γεννήθηκε μεγάλος και έζησε ο Κύριός μας. Λοιπόν, έχουμε αναφερθεί λοιπόν παλαιότερα και αυτή τη στιγμή θα πούμε κάποια πράγματα και όπως έχω υποσχεθεί θα κάνω μια ολόκληρη εκπομπή για αυτόν τον Κύριο ο οποίος θέλει να λέγεται Χριστιανός Ορθόδοξος και ο οποίος δυστυχώς με τη μορφή του, την παρουσίασή του και τα λόγια του κοροϊδεύει και ξεγελάει πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα ανθρώπους οι οποίοι είναι νέοι και δεν έχουν πείρα, ιδιαίτερα ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γνώσεις και πείρα γύρω από τα θέματα εκκλησιαστικά και από την εκκλησιολογία και θεολογία της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, το ότι αγαπητή κυρία Φανή, ο Κύριος αυτός λέγει τα ίδια πράγματα μαζί με εμάς, αυτό δεν λέγει τίποτα. Δηλαδή όποιος λέει το ίδιο πράγμα για ένα θέμα σημαίνει ότι συμφωνούν σε όλα και σημαίνει ότι συμφωνούν στα πάντα. Τότε να αποδεχτούμε λοιπόν και όλους τους αιρετικούς οι οποίοι συμφωνάνε στα 9.999 πράγματα. Αν πούμε ότι έχει 10.000 αλήθειες, δόγματα, παραδόσεις η Εκκλησία μας, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι συμφωνούν στα 9.999 πράγματα, αλλά δεν συμφωνούν σε ένα. Αυτό τι σημαίνει, ότι αυτοί είναι ορθόδοξοι, κάθε άλλο παραορθόδοξοι. Δηλαδή θα αποδεχτούμε παράδειγμα, ας πούμε, τότε γιατί δεν αποδεχόμαστε και τον Άριο? Γιατί δεν αποδέχτηκαν οι Άγιοι Πατέρες μας τον Άριο, ο οποίος Άριος συμφωνούσε κατά πάντα με την Ορθοδοξία. Μόνο σε ένα σημείο διαφωνούσε. Ποιο? Ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός. Ότι ήταν χτίσμα. Λοιπόν, επειδή συμφωνούσε σε όλα τα άλλα και διαφωνούσε αυτό, θα πούμε ότι ήταν σύμφωνοι οι δασκαλοί του με την Ορθοδοξία, με την Ορθόδοξη Δόξα και με τους Αγίους Πατέρες, κάτι άλλο. Επειδή, αν θέλετε ένα άλλο παράδειγμα, οι Μονοφυσίτε συμφωνούν σε όλα τα άλλα μαζί με τους Ορθοδόξους, αλλά διαφωνούν μόνο σε ένα σημείο ότι ο Κύριος μας δεν είχε δύο φύσεις, αλλά μία. Εμείς θα πούμε ότι είναι Ορθόδοξοι και θα τους αποδεχτούμε και θα έχουμε επικοινωνίες και σχέσεις πνευματικές μαζί τους? Δεν νομίζω ότι μπορούν να πούμε κάτι τέτοιο, αγαπητή κυρία Φανή. Τότε λοιπόν ο Κύριος Τουλάτος συμφωνεί σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα μαζί μας. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνεί βέβαια και τι λέει, έτσι εσείς το λέτε αυτό ότι συμφωνεί. Εγώ δεν έχω ακούσει να λέει κάτι σχετικό με αυτό για να εκφέρω γνώμη, το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Έχω ακούσει κάποια πράγματα σχετικά και με αυτό το θέμα, αλλά κάποια αόριστα και πολύ λίγα πράγματα. Δεν μπορώ να πω, να ξέρω κατά πόσο συμφωνεί σε όλα μαζί μας. Αλλά ακόμη και αν συμφωνεί πλήρως αυτό το θέμα, διαφωνούμε σε πάρα πολλά άλλα θέματα. Και συγκεκριμένα στα εξής. Διότι όπως σας έχω πει, εγώ ο ίδιος προσωπικά κάθισα και παρακολούθησα πολλές εκπομπές δικές του, ακριβώς διότι πολλοί με είχαν ρωτήσει τι άνθρωπος είναι και αν είναι ορθόδοξος ή όχι. Και σας λέγω, χωρίς κανένα ενδιασμό και χωρίς κανένα φόβο και πάθος, ότι αυτός ο άνθρωπος ούτε καν έχει σχέση με την Ορθοδοξία. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου χριστιανός Ορθοδόξος. Είναι αιρετικός με όλη τη σημασία της λέξεως. Λοιπόν, καταρχάς, δεν αποδέχεται τον μοναχισμό. Τον άκουσα εγώ ο ίδιος να το λέει, έχω κασέτα του, στην οποία αναφέρεται για τους μοναχούς και κατηγορεί και τους μοναχούς και τον μοναχισμό. Με φράσεις ακατανόμαστες και με επίθετα πολύ βαριά. Κατηγορεί λοιπόν αυτό το τάγμα, αυτό το τίμιο και ένδοξο τάγμα των μοναχών, οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στον Θεό και στους ανθρώπους. Πρώτον. Δεύτερον, πιστεύει στη μετεψύχωση και μετανσάρκωση. Τον άκουσα εγώ ίδιος να τα λέει. Υπάρχουν κασέτες, επαναλαμβάνω, όταν θα γίνει εκπομπή για το θέμα αυτό, με τον κύριο Τουλάτου, θα έχω φέρει αποσπάσματα από τις ομιλίες του, να τα βάλω, να τα ακούσετε αυτούσια και μετά θα κάνουμε σχόλια. Πιστεύει στη μετεψύχωση και μετανσάρκωση, η οποία ως γνωστό είναι καταδικαστέα ευθύς εξ αρχής από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και ακόμα από Οικουμενική Σύνοδο, από την 5η Αγία Οικουμενική Σύνοδο, από την 5η Αγία Οικουμενική Σύνοδο, η οποία κατεδίκασε τον Οριγένη, ο οποίος Οριγένης μεταξύ όλων των άλλων πλανών πίστευε και στη μετεψύχωση και μετανσάρκωση. Πιστεύει στο δωδεκάθεο, άλλη πλάνη του, και άλλο σημείο που διαφωνούμε, πιστεύει στο δωδεκάθεο του Ολύμπου. Πιστεύει ότι δεν υπήρχαν, οι Έλληνες δεν ήταν ειδωλολάτρες πριν έρθει ο Χριστός, ότι ήταν μονοθεϊστές, ότι πίστευαν και αυτοί στον αληθινό Θεό. Και οι 12 θεοί του Ολύμπου τι ρόλο έπαιζαν? Τι ρόλο έπαιζαν? Και τότε γιατί όλοι οι Άγιοι Πατέρες, αν τους πιστεύει ο Κύριος αυτός, έτσι, διότι από ό,τι
καταλαβαίνω από τα λεγόμενά του, ούτε καν πιστεύει στους Αγίους Πατέρες. Μπορεί να σε επικαλείται, αλλά μόνο για σχήμα λόγου για να πιστοποιήσει κάποιο από τα λεγόμενά του. Στην ουσία και στην πράξη δεν τους αποδέχεται, διότι όλοι οι Άγιοι Πατέρες κατηγορούσαν τους Έλληνες και τους ονομάζουν τους Έλληνες πριν Χριστό, έτσι πριν έρθει ο Χριστός, ειδωλολάτρες. Έρχεται τώρα ο όψιμος και ο ψημαθής κύριος του Λάτρου να μας πει ότι οι Έλληνες δεν ήταν ειδωλολάτρες πριν έρθει ο Χριστός. Από πού και ως πού. Εντάξει, είμαστε Έλληνες, αγαπάμε την πατρίδα μας, θα θυσιαστούμε για την πατρίδα μας, αλλά όμως να έχουμε και το γνώδι σε αυτόν. Εμείς κληθήκαμε να υπηρετήσουμε την Ορθοδοξία μετά από έρθει ο Χριστός, εντάξει, όλα αυτά τα δεχόμαστε, τα εκτιμούμε κλπ. Αλλά όχι ότι δεν ήταν και οι Έλληνες πριν Χριστού, προ Χριστού ειδωλολάτρες, ή γέννητο. Και άλλα πολλά λοιπόν, αγαπητή μου κυρία Φανή, αλλά αρκετά μας για το θέμα αυτό. Θα επανέλθουμε σε μια ολόκληρη εκπομπή και εκεί θα τα πούμε όλα χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Ο αγαπητός κύριος Ηλίας από τα Πατήσια ρωτάει τι θα συμβεί αν δεν δεχτούμε τις νέες ταυτότητες. Αγαπητέ φίλε τηλεθεατή Ηλία, αν δεν δεχτούμε τις νέες ταυτότητες, σε αυτή τουλάχιστον την φάση, σε αυτό το διάστημα, δεν πρόκειται να συμβεί κάτι σπουδαίο και κάτι σοβαρό. Πλην όμως σιγά σιγά τα πράγματα θα χειροτερεύουν, θα σφίγγουν και θα έρθουμε πλέον σε μια στιγμή που δεν θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο και εκεί πλέον δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε πίσω και θα έρθει η ώρα της δικής μας ελεύθερης επιλογής για να αποδείξουμε και σε εμάς και στον Θεό κατά πόσο πιστεύουμε σε αυτό, κατά πόσο τον αγαπάμε και κατά πόσο δεχόμεθα να αρνηθούμε όλα αυτά τα επίγεια αγαθά για την αγάπη του, την δόξα του και την σωτηρία την δική μας. Τώρα δεν θα γίνει τίποτα ουσιαστικό αν αρνηθούμε να αποδεχτούμε και τις ταυτότητες και τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων, αλλά θα έρθει όμως στιγμή που θα γίνει το σημαντικό αυτό, δηλαδή δεν θα μπορούμε πλέον ούτε να αγοράζουμε ούτε να πουλάμε αν δεν έχουμε αυτές τις κάρτες ή αυτή την κάρτα την ειδική, την μία η οποία θα αναπληρώνει τα πάντα. Τότε πλέον θα δούμε τι πιστεύει ο καθένας, πόση αγάπη έχει στο Θεό, τι πίστη έχει και αν θα αρνηθεί, αν θα συνταχθεί με τον Θεό ή θα συνταχθεί δυστυχώς. Που το απέχουμε αυτό για όλους μας, αν θα συνταχθεί με τον διάβολο. Φυσικά, όλοι οι περισσότεροι από τους αγαπητούς τηλεθεατές μας στέλνουν θερμά συγχαρητήρια και τους ευχαριστούμε όλους και ελπίζουμε να μένετε ευχαριστημένοι αγαπητοί μου φίλοι και φίλες με την εκπομπή μας τη Φωνή του Πατροκοσμά, η οποία μεταδίδεται κάθε Κυριακή από 10 περίπου έως τις 12 η ώρα περίπου. Η κυρία Σωτηρίου από το Παγκράτη ρωτάει όταν γίνει το φακέλωμα τι μπορεί να γίνει όταν στα βιβλιάρια του ΙΚΑ έχει περάσει το 666. Όταν γίνει λοιπόν το φακέλωμα, τι μπορεί να γίνει όταν στα βιβλιάρια του ΙΚΑ έχει περάσει το 666. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς το νόημα της ερωτήσεως. Ζητάω συγγνώμη κυρία Σωτηρίου. Όταν γίνει το φακέλωμα, τι μπορεί να γίνει όταν στα βιβλιάρια του ΙΚΑ έχει περάσει το 666. Πάση περιπτώσει, εάν έχει περάσει το 666 στα βιβλιάρια του ΙΚΑ ή οπουδήποτε αλλού, αγαπητή μου και ψηφίσμη μου κυρία, και κάποιος κάνει το λάθος να το πάρει, είτε από άγνοια είτε οποδήποτε άλλο λόγο, δεν υπάρχει κάποιος, θα λέγαμε, ιδιαίτερος λόγος φοβερός να ανησυχεί ότι θα κολλαστεί. Μπορεί να μετανοήσει, μπορεί να επιστρέψει την κάρτα, μπορεί να αρνηθεί να έχει πλέον αυτή την κάρτα ή οποιαδήποτε άλλη κάρτα και να εξομολογηθεί στον πνευματικό του, να πάρει φυσικά τον κανόνα του ανάλογα με το πόσο ήξερε ή δεν ήξερε αυτό το πράγμα και φυσικά μετά να είναι προσεκτικός για να μην δεχθεί το κατεξοχήν και μεγάλο σφράγισμα με το 666 που θα γίνει στο χέρι και στο μέτωπο. Από τον Καρέα ο κύριος γιατράς Σπύρος, στιχουργός, ρωτάει γιατί οι ευαγγελιστές δημιουργούν το πρόβλημα των αιρέσεων και γιατί το κράτος συνοικιάζει δημόσια κτίρια σε αιρετικούς. Είναι λίγο ασαφής η ερώτηση, γιατί οι ευαγγελιστές δημιουργούν το πρόβλημα των αιρέσεων. Τι εννοεί, ότι οι ευαγγελιστές δημιουργούν πρόβλημα πολλές αιρέσεις ή κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, οι ευαγγελιστές, ως γνωστόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες και κύριε γιατρά, είναι μία από τις πολλές αιρέσεις που υπάρχουν και έχουν κατακλείσει την Ορθόδοξη Ελλάδα μας και έχουν πολλά δόγματα διαστραμμένα
και πολλά πράγματα αντίθετα από αυτά τα οποία πιστεύει η Ορθοδοξία μας. Ελπίζομαι σε κάποια εκπομπή μας να αναφερθούμε πιο διεξοδικά για αυτούς τους αιρετικούς. Τώρα, και γιατί το κράτος ενοικιάζει δημόσια κτίρια σε αιρετικούς, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ, αλλά φυσικά, από ό,τι γνωρίζετε κι εσείς και όλοι μας, δυστυχώς το κράτος κάθε άλλο παρά κράτος είναι, και ιδιαίτερα των Ελλήνων και ιδιαίτερα των Ορθοδόξων Ελλήνων. Αγκαλιάζει και υποθάλπει κάθε φύσεως αιρετικό, κάθε θα λέγαμε αντορθόδοξο, κάθε ανθέληνα, κάθε αντίχριστο, κάθε μασόνο, παρέχει πολλές ελευθερίες και πολλά δικαιώματα σε όλους αυτούς τους αιρετικούς και όλους αυτούς τους ανθέληνες και αντορθόδοξους και αντιχρίστους, και κυνηγάει τους ορθόδοξους Έλληνες και πιέζει και καταπιέζει δυστυχώς τους ορθόδοξους Έλληνες. Αυτά είναι γνωστά, και είναι γνωστά διότι δυστυχώς τα βλέπουμε καθημερινά, τα ζούμε όλοι μας και από την τηλεόραση και από τον τύπο, περιοδικό και ημερήσιο, και από τις προσωπικές μας, το προσωπικό μας βιώματα. Και φυσικά αυτό γίνεται διότι, όπως είπαμε, κυβερνάνε, οι περισσότεροι από αυτούς που κυβερνάνε είναι άνθρωποι, ανθέληνες, αντίχριστοι, άθεοι κλπ. Έχουν ψηφίσει άλλωστε τόσους και τόσους αντίχριστους νόμους. Η κυρία Ελένη από την Κηφισιά ρωτάει, στην περασμένη εκπομπή λέει ο Πάτερ Μάξιμος ανέφερε ότι ο Παναγιώτης του Λάτους είναι σατανιστής. Όμως ο πατήρ του Λάτους έχει τις ίδιες θέσεις. Γιατί τον λέει σατανιστή? Νομίζω ότι απαντήσαμε σε αυτό το πράγμα, κυρία και αγαπητή Ελένη. Εγώ δεν θυμάμαι να τον είπα σατανιστή τον άνθρωπο, απλώς είπα ότι είναι αιρετικός. Το αν είναι ή όχι σατανιστής θα αποδειχθεί από την εκπομπή η οποία θα γίνει, που δεν αποκλείεται, γιατί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί ο άνθρωπος να είναι και σατανιστής. Βέβαια, μπορεί να κόπτεται και να λέει ότι εκείνος βοηθάει δαιμονισμένους και στέλνει ανθρώπους σε παπάδες να εξομολογηθούν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Πάντα υπάρχει το παραπέτρο του καπνού και πάντα υπάρχει το χρυσωμένο χάπι για να το καταπιεί ο άλλος και να ξεγελάσει τους αφελείς. Ο φίλος Δημήτρης από τα Πατήσια μας στέλνει θερμά συγχαρητήρια και αυτός. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Δημήτρη, και ρωτάμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον φιλανθρωπικό και αεροαποστολικό σας σύλλογο και αν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και ένα κανάλι δικό μας. Και για το ΑΚΜΑ τι είναι? Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, για τα καλά σας λόγια και την προθυμία σας να βοηθήσετε το σύλλογό μας, τον Αεροαποστολικό και Φιλανθρωπικό Σύλλογο Κοσμάτων Εντολότων Εσαπόστολων, που εδρεύει το ΣΥΤΣΑ 1Β 4ο όροφο πίσω από το Πολυτεχνείο. Οι τρόποι για να βοηθήσετε είναι πάρα πολλοί, ανάλογα με τις δυνατότητες και ανάλογα με τι επιθυμείτε. Μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με τα τηλέφωνα του συλλόγου μας που είναι 82-34-332 και 82-39-300, και ανάλογα θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Όσον αφορά για το κανάλι, μακάρι να είχαμε την τύχη και την ευτυχία να φτιάχναμε χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ένα δικό μας κανάλι, στο οποίο να ακουγόταν η φωνή του Θεού, ο Λόγος του Θεού, καθημερινός και για πολλά σπουδαία και καυτά θέματα. Όσον αφορά για το ΑΚΜΑ, και φυσικά σε αυτό μπορείτε να συμβάλλετε όλοι σας για τη δημιουργία ενός καναλιού, μπορούμε να το συζητήσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όσον αφορά για το ΑΚΜΑ, τι είναι, είπαμε ότι το ΑΚΜΑ είναι τα αρχικά της λέξης αριθμός μητρώου κοινωνικών ασφαλίσεων. Είναι ένα είδος, άλλο είδος ΕΚΑΝ. Η κυρία Ελένη από το Παγκράτη ρωτάει αν καταργήθηκε το ΕΚΑΜ και το 666. Όχι, αγαπητή και ευσεβής μου κυρία, δεν καταργήθηκε το ΕΚΑΜ ούτε το 666. Λένε ότι το κατήργησαν, αλλά δυστυχώς δεν το έχουν καταργήσει. Υπάρχει και 666, όπως είδαμε στην κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων, έτσι δεν είναι βέβαια κοντινό το πλάνο, να μην το ξαναδείχνουμε, το έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές. Και υπάρχει και ο νέος κωδικός αριθμός μητρώου, το ΕΚΑΜ, είτε στην κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων, ο λεγόμενος ΑΜΚΑΜ. Ο αγαπητός φίλος Νίκος από την Αφιάλη ρωτάει γιατί η Εκκλησία δεν λέει τίποτα για τη συγκέντρωση και γιατί η Εκκλησία δεν παίρνει θέση για όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι χριστιανός ορθόδοξος και αγαναχτεί με τις τάσεις της Εκκλησίας. Νομίζω ότι έχουν υποθεί αρκετά πράγματα σχετικά με το θέμα αυτό, ιδιαίτερα στα 3-4 τελευταία χρόνια και από την Εκκλησία και του Νέου και του Πατρίου Ερωτολογίου. Και πρόσφατα, νομίζω σήμερα, χθες μάλλον, Κυριακή,
η Πειραϊκή Εκκλησία από το σταθμό της και σχεδόν καθημερινά ανακοίνωνε τη συγκέντρωση αυτή. Μάλιστα είχε γίνει και μια εκπομπή χθες το μεσημέρι, 12 η ώρα, σχετικά με το θέμα αυτό. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με τη στάση την οποία τηρεί. Γενικά τηρούν όλοι οι κληρικοί, να μην λέμε εκκλησία, διότι άλλο εκκλησία και άλλο ο κλήρος. Έτσι, η εκκλησία είναι θεσμός και ο κλήρος είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν αυτόν τον θεσμό. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι δίκαιοι και άγιοι, μπορεί να είναι και αμαρτωλοί, μπορεί να είναι και εμπαθείς. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με τη στάση και μπορώ να πω ότι είναι σχεδόν πολύ μικρή η ενημέρωση η οποία γίνεται και το ενδιαφέρον και η αντίδραση σχετικά με το θέμα αυτό. Βέβαια, είναι ένα γενικότερο κακό, δυστυχώς, το οποίο είναι μάλλον μέσα στα πολλά άλλα κακά που έχουμε και προβλήματα στην εποχή μας, είναι και αυτό το ότι δυστυχώς οι περισσότεροι κληρικοί υπάρχουν πάντα, επαναλαμβάνω, το έχω πει πολλές φορές, το τονίσω, υπάρχουν και οι άξιοι και οι καλοί και οι δίκαιοι και οι ηθικοί και οι αγωνιστές κληρικοί, μοναχοί και κληρικοί σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν και γενναίο φρόνημα και πίστη και θάρρος και αγωνιστικότητα και προσπαθούν με όποιο τρόπο μπορούν, γιατί όπως ξέρετε δεν υπάρχουν και πολλές δυνατότητες, τα κανάλια όλα μασονοκρατούνται και σιωνοκρατούνται, ιδιαίτερα τα μεγάλα κανάλια, και πάλι καλά που υπάρχουν και αυτά τα μικρά κανάλια και είναι προσέπαινον αυτό του καναλιού 67 και του κυρίου Λεβέντη που μας αφιερώνει κάθε Κυριακή 2 και αξίζει συγχαρητήρια και ο κύριος Λεβέντης και το κανάλι του που μας αφιερώνει κάθε Κυριακή 2 ολόκληρες ώρες. Σκεφτείτε να μην είχαμε και αυτά τα κανάλια, τα ιδιωτικά και τα μικρά, να μας φιλοξενούν και να λέμε και να ακούγεται και αυτός ο λιγοστός λόγος του Θεού. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε πολλοί από εσάς. Και σήμερα και άλλες φορές έχω μπει και στο σύλλογο που παίρνετε τηλέφωνο, με ρωτάτε γιατί δεν μιλάω σε κάποιο μεγαλύτερο κανάλι, για τον γνωστό λόγο ότι τα μεγάλα κανάλια είναι, κυβερνούνται και κατευθύνονται από μασόνους, από σιωνιστές και ανθέλες, οι οποίοι χτυπούν την Ελλάδα για την Ορθοδοξία και ούτε καν μπορούν να μας δεχτούν και να μας αφήσουν. Και αν καμιά φορά μας αφήσουν, αφήνουν μόνο να πούμε ό,τι αυτοί θέλουν. Λοιπόν, αλλά βέβαια έχω μιλήσει και από άλλα κανάλια, δεν είναι μόνο το κανάλι 67, από το Τηλετώρα, από το Τηλεσίτη και μερικά άλλα κανάλια. Από το Star Channel πριν λίγες εβδομάδες, από την εκπομπή του κυρίου Τράγκα χωρίς αναισθητικό και σε άλλα. Είναι λοιπόν ένα γενικότερο κακό το οποίο υπάρχει και το οποίο ευθυνόμεθα όλοι, αγαπητοί φίλοι και φίλοι. Ας μην κάνουμε μετάθεση ευθυνών, διότι όλοι μας έχουμε μερίδιο ευθύνης για την κατάδεια της Ελλάδος μας, της Ορθοδοξίας μας και των κληρικών μας. Αφού εμείς δεν ασχολούμεθα με την Εκκλησία και αφού εμείς δεν πάμε που πιστεύουμε ότι είμαστε άξιοι και έχουμε άξια παιδιά, δεν τα δίνουμε να γίνουν κληρικοί, να υπηρετήσουν τον Χριστό και την Εκκλησία, φυσικό είναι και επόμενο είναι να ανέρθουν στην εξουσία της Εκκλησίας κάποιοι άνθρωποι που είναι καιροσκόποι, κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάποια συμφέροντα και να γίνονται αυτά τα έκτροπα τα οποία γίνονται. Βέβαια, όλα αυτά που ακούγονται δεν είναι αλήθεια, έτσι, όπως έχουμε πει και άλλη κουμπί και θα ξαναπούμε, το πολλά από αυτά είναι παραποιημένα και μεγαλοποιημένα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε και να αμφισβητήσουμε ότι υπάρχουν κάποια έκτροπα και υπάρχουν κάποιες καταστάσεις όχι καλές και ωραίες εις τον κλήρο. Ας ευχηθούμε και ας πολεμήσουμε όλοι μας για να εκλείψουν όλες αυτές τις καταστάσεις. Ευθυνόμεθα όλοι. Η Κατερίνα, η αγαπητή κυρία Κατερίνα από την Παιανία, μας στέλνει θερμά συγχαρητήρια που ενημερώνουμε τον κόσμο και για όλα αυτά τα οποία, τα σημαντικά τα οποία λέμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και όπως είπα, με συγκινείτε ιδιαίτερα και μου δίνετε κουράγιο, αγαπητοί φίλοι και φίλες και τηλεθεατές, να συνεχίσουμε αυτήν την εκπομπή του Φούντου Πατροκοσμά. Και όσο εσείς θα μας στηρίζετε και θα μας ακούτε και θα μένετε ευχαριστημένοι, εμείς θα βρισκόμεθα κοντά σας και θα σας ενημερώνουμε για πολλά θέματα. Τα τηλεφωνήματα και ερωτήσεις που κατεφθάνουν είναι πάρα πολλές. Έχουν περάσει κάθε προηγούμενο. Υπάρχει κάποια σημαντική? Εδώ μου ενημέρωσαν οι
αγαπητές τηλεφωνήτριες, ότι υπάρχει μια σημαντική ερώτηση. Την έχουμε βάλει και σε πλαίσιο για να δούμε πόσο σημαντική είναι. Η κυρία Γεωργία από την Κυψέλη μας στέλνει συγχαρητήρια στον κύριο Λεβέντη που δίνει την ευκαιρία από την τηλεόραση να ακούγεται τη φωνή της Εκκλησίας. Σας προλάβαμε, κυρία Γεωργία, και ρωτάει, έχω ακούσει ότι ο Αντίχριστος πρέπει να ζει. Αναφερθείτε σε αυτό και πόσο κοντά είμαστε στην δεύτερη παρουσία. Εμείς οι χριστιανοί τι πρέπει να κάνουμε σε αυτά τα χρόνια? Έχουμε μια ιδιαίτερη αποστολή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γεωργία, που παρακολουθεί τις εκπομπές μας και για τα συγχαρητήρια. Η απάντηση για τα ερωτήματά σας είναι τα εξής. Είναι ότι μάλλον, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, αν παρακολουθείς τις εκπομπές μας, μάλλον τα σημεία των καιρών δείχνουν ότι βρισκόμεθα στην εποχή του Αντιχρίστου. Δεν μπορούμε να είμαι τα 100% βέβαιοι, εάν δεν γίνουν κάποια σημεία τα οποία είναι καθαριστικά, θα λέγαμε, και σήμα κατά τεθένα για την έλευση του Αντιχρίστου. Όπως είναι, παραδείγματος χάρη, η εμφάνιση των δύο προφητών, η δημιουργία και το χτίσιμο του ναού του Σολομώντος και φυσικά η εμφάνιση του ιδίου.